Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, 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 αδέλφια, καλημέρα. Σήμερα μου έρχεται να πω, τι? Μύρισε Παρασκευούλα. Ναι, γιατί. Χωρίς υπερβολή. Γιατί βγήκε ο ήλιος, Φανταστικός καιρός. Λιακάδα. Ναι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Ρωμανίστα, ακούς. Δεν ξέρω για εκεί κάτω. Στη Δυτική Αττική. Εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία, έχουμε λιακάδα. Λάμδα, γιώτα, αλφα, κάπα, αλφα, δέλτα, αλφα. Λιακάδα. Όχι, ξεκίναγε με το άλλο. Με το άλλο. Να φύγουμε και μετά, βάλε. Αγαπημένη Μόνικα. Αγαπημένη Μόνικα, ποιο έβαλε το στάλα. Ναι. Του αρέσει το κοιμήσιο. Πάρα πολύ, ναι, μου αρέσει. Του αρέσει το κοιμήσιο, του αρέσει. Άντε πάμε λιγάκι. Άντε πάμε λιγάκι έτσι. Με το πρωινό το όμορφο στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα, Μακεδονία μου. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Έτσι, για να τιμήσουμε τον Τζέιμι Βάρντι και την παρέα του. Έτσι, τα παλουκάρια το Λέστερ, Καζέμπιαν. Αγαπημένη Καζέμπιαν. Αγαπημένη. Εντάξει, αγαπημένη και πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρόικα. Ενωμένοι. Κομματάρα είχαν αυτοί που έβαζε συχνά. Α, έχουν 5-6 σούπερ χιτ. Χιτάκιδες είναι. Ναι. Χιτάκιδες είναι. Μπράβο, έχει πετύχει ο κιθαρίστας τους ή ο τραγουδιστής. Ο κιθαρίστας. Ναι. Ένα από τα τρία πιο θεαματικά γκολ στο Old Trafford τα τελευταία 20 χρόνια. Σε παιχνίδι. Pop stars εναντίον. Celebrities εναντίον United, κάτι τέτοιο. Τι έβαλε. Εγκινήσει από τα αριστερά, διαγώνιο τούβλο. Που αν το βάλει, ας πούμε, παίκτη τη Λίβερπουλ στο Old Trafford, θα μπει σήμα. Ούκο λίγα έχουν βάλει τα όλων των εποχών, ναι. Και θα βάλουμε κι άλλο την Κυριακή. Φανταστικό. Λοιπόν, άιντε πάμε σιγά. Λαμβάνει Δευτέρα, Καζέμπι. Την άλλη Κυριακή είναι. Την άλλη Κυριακή. Γιάστηκε. Τώρα είμαι στο κύπελο, εσύ δεν είσαι. Ξεκουράζεσαι. Ξεκουράζεσαι. Τώρα έχει τσουλού σήμερα. Χριστό, τα παράτησε όλα. Λικά από το Σεπτέμβριο. Κύπελα. Ενώ εσύ. Παρατάει τη Champions League τώρα. Όταν κέρδισε τον Άγιαξ στον τελικό, ήσουν σε όλα τα κόλπα μέσα. Βέβαια είμαι. Ναι, πώς δεν ήμουνα. Το άντερ με τον Μουρίνιο. Και κύπελο και λικά. Δεν θα πάρετε το UEFA. Άντερ, κακομίρι που ήταν. Καταρχά πήρα το λικά που ρε. Άντερ, ψυγά το λικά τώρα, μωρέ. Ήμουν και το πήρα. Έπαιζα. Άντερ, χαμένο. Κάτι άμα δούμε να χαμηλώσουμε λίγο, να βάλουμε τον Παπαδημητρίο. Αυτό αγαπάει πολύ. Να μιλήσουμε για πάω. Να είμαστε ήρεμοι, να μιλήσουμε για πάω. Μα συγχύσει τώρα με τη United πρωί-πρωί τώρα. Να μιλήσουμε για πάω, κατελαθούμε τώρα. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ό,τι θες. Ήσυχος είμαι παντού και θα είμαι ακόμα περισσότερο με την μεθεπόμενη Κυριακή. Σήμερα με πάρει, σήμερα με πάρει είναι 0-0 το μας, να ξέρεις. Θα σου πω για εκείνη την Κυριακή. Ναι. Άιντε γινάρα, πέρδικα. Αν πας και τους πεις, πού μπορώ να βρω καλά, σαν φιστίκ δεν αγγελάσουν. Ναι, το έχω πει στην Αθήνα και μου λέει Βουλγαρός είσαι. Λέω, όχι παιδιά, λέω Μακεδόνας. Σαν να έχουμε και αυτοί σαν μπουγάτς. Για πας στο Σερέο εδώ πέρα, πού είναι να έχουμε καλή σαν μπουγάτς. Αυτό το σαν φιστίκ, πώς προέκυψε. Μοιάζει με φιστίκι, κατάλαβες. Στην σαν Σαλονίκη. Γιατί φουιτ, ρε τι πάθαμε. Είμαστε σε μερικά, φίλε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη μας. Φουιτ, έπαθα φουιτ, ρε φίλε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη μας. Καζέμπιαν σε λέω, ποιες τρύπες τώρα. Λοιπόν, έχουμε κάποια βασικά θέματα για τη σημερινή εκπομπή. Και κάποια που είμαστε γεμάτοι, τα έχουμε ψυγείο, τέλος πάντων. Τέλεια. Ξεκινάμε όμως με τον διαγωνισμό μας. Αφού πρώτα σας πούμε ότι σχολιάζετε και ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Έτσι, η οθόνη μας είναι ανοιχτή, FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Έχουμε Χρήστο Κιώση και σήμερα μαζί μας, ΑΚΑ DJ Κίος. Σχολιάστε αν θέλετε τα όσα συνέβησαν χθες, καθώς έπεσε η αυλαία. Θα παρατηρήσετε κάποιο ότι η αυλαία της 20ης αγωνιστικής ήταν σηκωμένη, έπεσε εψέ στις 9 και 21 πρώτα λεπτά με το, στην Τρίπολη, στην ιστορική και θρηλυκή Τρίπολη. Όπου στα δύο παιχνίδια τα χθεσινά μπήκαν όσα γκολ μπήκαν σε όλα τα παιχνίδια εκτός του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, της αγωνιστικής νομίζω. Ναι. Μπορεί και περισσότερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε το κουιζάκι μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάρουμε το κουιζ μας, το οποίο είναι κουιζ Opticon Express. Ευχαριστούμε Αντώνη Δεμάστρο Φόρας Δημητριάδης, ο οποίος μας στηρίζει ανηλαιώς εδώ και 2,5-3 σχεδόν χρόνια από τους Λος Λιμπερίστας με Βεντούρη και Ασλαμά για ένα μήνα και με Τρέγια, που κυρίως δεν ερχόταν γιατί κάποιος από την οικογένειά του αρρώστανε. Καλημέρα, Τρέγια. Καλά. Μα δεν αρρώστησε, είναι ψέματα λέει ο άνθρωπος. Εγώ στενοχωριόμουν. Βρίζες έφτιαχνε. Εγώ στενοχωριόμουν. Τη μία ρώτησε, εγώ στενοχωριόμουν. Τι γίνεται, τέτοια γρήπη. Λοιπόν, Opticon Express, η νικήτρια ή ο νικητής μπορεί να παραλάβει το δωράκι του, ζευγάρι γυαλί ηλίου ή οράσεως, ό,τι επιλέξει αυτή η παύλα αυτός, από ένα από τα τρία Opticon Express. Εξαιρείται εκείνο που είναι στο Μακεδονία Παλάζ, νομίζω λέγεται Πριβέ, κάπως έτσι. Ζητώ συγγνώμη, μήπως κάνω λάθος. Αντώνη, sorry. Τα άλλα είναι ένα δυτικά στη Νιου Ευκάρπια, Πολυτεχνείο 23. Τα άλλα δύο είναι στο κέντρο. Το ένα απέναντι από τα νέα δικαστήρια. Το άλλο είναι στην Παύλου Μελά 11, εντελώς τελείως downtown.
Λοιπόν, προσέξτε, ποιο είναι το ερώτημα. Καταρχάς, αν θέλεις, απαντάς ή σχολιάζεις, δεν μπαίνεις για γυαλιά. Έτσι για το ονόρε. Δηλαδή, πάρ' το σαν θέμα. Ναι. Είναι σαν θέμα. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 ακριβώς. Άντε, τρώμε τα νύχια μας. 11, κάνουμε την κλήρωση ώστε να το σχολιάσουμε κιόλας μετά. Να έχουμε μία ώρα να το σχολιάσουμε. Προσέξτε λοιπόν, ποιο είναι το quiz. Ήρθε η ώρα. Ποιος είναι ο μόνος άνθρωπος, ο μόνος, ο μοναδικός άνθρωπος του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός που το βράδυ της Κυριακής, να το πω σε απλά ελληνικά, το Κυριακόβραδο, αυτό προψέ, έτσι, δεν μιλάω πριν 15 χρόνια, στέψεις, ούτε πριν 3. Στέψεις. Προψέ. Ύψωσε πραγματικά, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Μπράβο. Όρθωσε το ανάστημά του, κοίταξε όχι μόνο τον δικέφαλο του Βορρά, αλλά την Τούμπα ολόκληρη. Και δεν εννοώ το στάδιο. Ο πύρινος κόσμος που δεν λυγά ποτέ. Εννοώ όλη την Τούμπα, όλη την περιοχή, την κοίταξε στα μάτια. Είπε, είμαι εδώ, είμαι εγώ, ήρθα εδώ, είμαι εγώ. Μπράβο. Ο μόνος άνθρωπος. Λέω. Από την αποστολή του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής. Χωρίς ίχνος υπερβολής. Ο μόνος άνθρωπος. Είμαι εγώ, είπε. Ήρθα εδώ για να δείξω ότι είμαι εγώ. Και πραγματικά έκανε περήφανο και τον τελευταίο οπαδό του Ολυμπιακού. FM κενό. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου. Αν δεν σε ενδιαφέρουν γυαλιά, δεν γράφεις τίποτα. Γράφεις το πρόσωπο. Και αν θες κάνεις και σχολιασμό. Ποιο είναι και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Wrong. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον 501. Να είσαι καλά, 501. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Είναι λάθος η απάντησή αλλά σου. Αλλά μου αρέσει η συνέχεια του. Α! Ωραίο. Μπράβο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία εγώ, η συνέχεια. Εγώ τιμητικά μπορεί να του δίνω ένα ζευγάρι γυαλί ήλιου. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν έχεις να μας περισσεύει. Έχεις με το μέρος και εμένα, 501, να ξέρεις. Έχουμε Χρύσανθο, θα πάμε στο Χρύσανθο. Πολύ, 501, αν θέλεις, προσπάθησε πάλι. Όταν κάνουμε την κλήρωση, θα διαβάσουμε και το σχόλιο που κάνεις. Πολύ ψαγμενιά. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Έχουμε κάποια θεματάκια, λέω εντάχει, για να συμμετέχει και ο Χρύσανθος. Έτσι. Για να κερδίσουμε χρόνο και με το Χρύσανθο. Κάποιος εδώ εργαζόμενος νεαρός Αριανός, στο κέντρο της πόλης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μου είπε εψέ το πρωί το εξής. Ξέρετε, το καλοκαίρι έρχονται οι Slayer στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το ανακοίνωσε στην πόλη πρώτος ο Λίμπερο μαζί με ένα ροκ ραδιόφωνο. Και μου είπε το εξής. Ο Αριανός ο νεαρός, εψέ το πρωί. Πες στους μεταλλάδες παοκτσίδες, φέτος θα δουν το τελευταίο σόου των Slayer στην Αθήνα και το τελευταίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Άλλο δεν έχει. Κακομύρ. Αυτό κυκλοφόρησε Εβραίος, έτσι, και Ισραηλίτικα και Εβραίος που θα ακούσετε τώρα. Τελευταίο πρωτάθλημα το πήραν με το Πασόκ και το φετινό με Πασόκ το παίρνουν. Και φυσικά ο Σπύρος ο Πέγκας, ο αντιδήμαρχος του συνδυασμού του Γιάννη του Μπουτάρη, δήλωσε, έκανε ανάρτηση. Μην ξεχνάτε ότι πήρατε πρωτάθλημα, παίρνετε πρωτάθλημα με δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Και κάνω μία ερώτηση. Το 85 πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ποιος ήταν δήμαρχος? Αν μπεις το πρώτο γράμμα το θυμάμαι. Τι παράταξη. Δεν λέω. Δεν λέω. Ναι. Θα σου πω τώρα στο εκτός αέρα. Έτσι. Ποιος ήταν δήμαρχος το 1985 Χρήστο Κιώση που πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα? Φέτος είναι ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Το 85. Ποιος ήτανε? Και πάμε αμέσως στον κορυφαίο ρεπόρτερ του Άρη στην κεντρική Μακεδονία, τον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Καλώς το παλικάρι. Τι κάνετε, καλημέρα. Χθες δεν βγήκε κουβαλίτσα. Όσο σε αγαπώ, όσο σε αγαπώ και σε λατρεύω και το ξέρεις και σε υμνώ, παρά το ότι εσύ με γράφεις γενικά τις τελευταίες 9 μέρες. Μήνες. Αυτό που κάνεις αυτές τις μέρες, μην το ξανακάνεις. Γιατί ρε φίλε. Μη με αφήσεις μόνο εδώ με αυτούς. Λείπεις. Τι να κάνω, ήταν μια συγκυρία. Σίγουρα εσύ άλλαξε την ημερομηνία τώρα. Στέλνω την πολυσάλιστα. Σίγουρα Κυριακή ήταν, άλλαξε, πήγε Δευτέρα εξαιτία σου. Και πέταξα 10 η ώρα, φίλε, ακριβώς. Δεν υπήρχε λόγος να φύγεις. Αφού μου λένε παοξίδες,
Μου λένε οι παοξίδες, ο θείος Ιβάν τους φροντίζει όλους. Τζάμπα πήγε, λέει ο Χρύσαφος. Βέβαια. Καλά, ο Άρης θα έπεσε, τι έγινε. Όχι. Θα πήγαινα στη Τούμπα να με ρίξει. Αλλάξανε τα σχέδια. Δύο ομάδες στην Ευρώπη θέλουμε. Α, τώρα δύο ομάδες. Λοιπόν, πριν σε ακούσουμε. Θα ξέρεις ότι θα γίνει πάντως το ίδιο πράγμα. Μετά για 20 χρόνια θα υπάρχουν δήμαρχοι από άλλη πλευρά και άλλη παράταξη. Θα ξέρεις. Ναι. Ωραία τα θεματάκια, τα άκουσες. Θέλω να σχολιάσεις κι εσύ. Ναι. Αυτό σου λέω. Σχολιάζεις και για, για μια 20 ετία μετά από το 85 μέχρι το 5, ναι. Τι έγινε μετά, όχι μέχρι το 5, μέχρι το 10. Ναι, ναι. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είπα κάτι, Χρυσανθέ. Είπα το διαγώνιο σουτ του Γιάννη Φεδρατζίβη, το τούβλο, το μονοκόμματο, στο 80, αν δεν κάνω καλά, 7ο λεπτό. Θα ρίξει το καπαναλίδι για Βαρβάρας. Στην Τούμπα θα μπει. Έτσι είπα εγώ. Μπορεί να μπει για να μειώσει ο Άρης το 4-1. Λοιπόν, Χρυσανθέ, να ακούσουμε. Ήδη τρέμουν με Λάρσον, ήδη τρέμουν. Το ξέρω. Χρυσανθέ, μας λέει ο Χρήστος, ακούμε μόνο για 3 δευτερόλεπτα την ώρα και ερχόμαστε σε σένα. Για βάλε την ώρα, για βάλε. Λοιπόν, Χρήστος Τσαλτίδης, πάμε, Χρήστος. Να σου ευχηθούμε περαστικά. Γιατί ρε φίλε, τι πάθαμε. Ο πρόεδρος. Α, περαστικά από καρδιάς, στο Θόδωρο Καρυπίδη, από σένα ο Παναγιώτης με ενημέρωσε. 40 πυρετό, ρε φίλε. Είχε, ρε φίλε. Μετά το 3-1, 40 πυρετό. Ανέβασε 40 πυρετό, ούτε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Πριν, από το Σάββατο. Α, πριν ήταν. Ήταν και ο άνθρωπος. Εντάξει, φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και αυτά. Από αυτό λες αρρωστές, ωραία, το πιάσεις, μπράβο, πολύ έξυπνο. Έξυπνο. Εσείς πόσο πυρετό ανεβάσατε χθες? Πυρετό, όχι ρε, τι πυρετό λάβουμε. Ούτε καν το είδαμε. Α, εγώ πήγα και χαβαλέ. Συγγνώμη, Χρύσανθε, Χρύσανθε, μόλις ήρθε στο αφιερώνω. Μόλις ήρθε, στο αφιερώνουμε. Από Γιάννη, you will never go alone. Δεν έκανε κάνει ούτε με Άρη, δεν έκανε με Άρη. Έχει να κάνει με ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που είναι όμως θέμα. Εγώ το έχω έτοιμο αυτό για θέμα, χρόνια το κυνηγάω. Για θέμα. Για μια κουμπί, όλο τίποτα άλλο μιλάς. Λέει ο Γιάννης, ο παδός του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία. Ναι. Με αφορμή το, ο Ακπομ σκοράρει. Ναι, ναι, στο τρίτο. Ναι. Και δεν ξέρει πώς θα πανηγυρίσει. Δεν ξέρει. Σχολή ταχύρυθμων τμήματων πανηγυρισμών γκολ. Πώς να βγάζετε τη φανέλα σας. Πώς να κάνετε κολοτούμπα. Πώς να γλιστράτε ξαπλωμένος μπρούμητα και ανάσκελα στο χορτάρι και πολλά άλλα. Στη σχολή μας φίτησαν πολύ γνωστοί παίκτες όπως Ούγκο Σάντζες, Ροζέ Μιλά, Πίτερ Κράουτς και πολλοί άλλοι. Παρακαλείτε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στείλει άμεσα τον Τζούμπα Ακπομ για παρακολούθηση μαθημάτων. Τεράστιο. Κοίταξε, για τις κυβιστήσεις ξέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορεί να του πει το Ακπομ. Υπάρχει από τι είπε, για τις κυβιστήσεις ξέρει. Α, μάλιστα. Μπορεί, υπάρχει ειδική σχολή. Ναι, παλικάρι. Μπορεί να λειτουργήσει. Για να μας πεις πώς. Πες μας τώρα πώς. Πώς είδε τη χειρότερη Τρίπολη στις τελευταίες 5 ετίες. Το μυστικό που ο Αστέρας δέχθηκε 3 γκολ σε 32 λεπτά. τώρα είναι η χειρότερη Τρίπολη. Όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ εκεί που τον έκανε γιογιό η Τρίπολη στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλό αυτό. Λέμε. Δεύτερο. Αυτό λέμε. Τι? Αυτό λέμε. Ήταν μεγάλο ΠΑΟΚ. Τεράστια ήταν η Τρίπολη. Και επειδή Χρύσανθε έχουν ακουστεί διάφορα από ασχέτους, να πούμε ότι ο Ματίας Ιγκλέσιας και ο Χουάν Μουνάφο ήταν τραυματίες. Ο Μουνάφο, ρε φίλε, χτύπησε στο. Το επόμενο μάτι ήταν τουλάχιστον 3 εβδομάδες έξω. Ο Ιγκλέσιας στη Γάμπα. Α, στη Γάμπα. Ναι. Ανέβηκε πάνω, ήταν τύφλα στο μεθύσι και ανέβηκε στο άγαλμα του. Μόνο ο Τριανταφυλόπουλος ο Κώστας επιλέχθηκε να εκτίσει, θεωρήθηκε το παιχνίδι εύκολο και δεν έπαιξε με τον Άρη. Πάμε. Έτσι είναι, όπως το λες. Σωστό. Το θεωρούσαν εύκολο, έφαγαν τον τρίπαλο και ηρέμησαν. Σωστό. Τέλος πάντων, λοιπόν, η ουσία είναι ότι ο Άρης χθες κατάφερε και πήρε που θεωρώ ότι πλέον το καθιστά φαβορί για την 5η θέση. Αν δεν την έχει σφραγίσει, θα τη σφραγίσει την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Και το λέω αυτό και υπό το πρίσμα ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να τον απειλήσει θεωρητικά είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν το δείχνει ότι μπορεί, απλά επειδή είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αν αντίθετα για τον Παναθηναϊκό μιλούσαμε για τον Πανετολικό εκεί πέρα, ναι. Δεν θα λέγαμε τίποτα. Απλά επειδή είναι ο Παναθηναϊκός, λέμε μήπως λίγο στο σπροξηματάκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, για να σβήσει την ποινή της τιμωρίας. Πες και ένα, ευχαριστώ στη Λάρισα, πες. Εντάξει, γιατί κυνηγάει ο Πανετολικός, πιστεύεις, την Ευρώπη, ναι, ρε. Βέβαια, μετά τον διπλό στον Χαριλάου, βέβαια, ναι, ήταν. Πώς. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Καταρχήν. Εγώ δεν τον βγάζω απ' έξω. Καλός είναι, όχι, μια χαρά ομάδα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη και για ένα ακόμα λόγο. Εγώ θεωρούσα και το έλεγα και πριν το μάτσο ότι η μόνη ομάδα που μπορεί να κυνηγήσει τον Άρη είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Πολύ πίσω είναι. Γιατί αν πήγαινε στους 5 και 3. Α, αν κέρδιζε. Εντάξει. Αν κέρδιζε χθες, ναι, αυτό λέμε. Γι' αυτό είπα ότι το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπρεπε ο Άρης τουλάχιστον να φύγει με το χ. Αν κέρδιζε ο Αστέρας, πήγαινε στους 24. Πρόσεξε μια παράμετρο που υπάρχει. Μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ότι ο Αστέρας έχει παίξει τα παιχνίδια με Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Έχει ένα πρόγραμμα που είναι λίγο πιο βατό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Και θεωρητικά πάντα, έτσι, θεωρητικά πάντα, ναι, δεν έχει τρία παιχνίδια τα οποία θα πάρεις από 0 ως 2-3 βαθμούς, ρε παιδί μου. Εντάξει, γιατί να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ο Άρης, ας πούμε, θα πάει να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από το ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τα φαβορί στα παιχνίδια είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν κυνηγάνε αυτές οι ομάδες πλέον τη δεύτερη θέση. Ο, για μένα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Έχουν στόχους δηλαδή. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν και όλοι οι υπόλοιποι έχουν τέτοια παιχνίδια. Ο Αστέρας θα έχει παίξει αυτά τα μάτια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία του πρωταθλήματος. Ο Άρης λοιπόν με αυτή τη νίκη νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο τσέκαρε την πέμπτη θέση. Και αυτό το οποίο πάει να κάνει πλέον είναι να πάρει την τέταρτη θέση. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή. Για να μας ακούσει και η κυρία Εύη λίγο, Χρυσανθέ, για να το βάλουμε σαν έτσι θεματάκι το επόμενο. Για μένα ο Άρης έψε, έστειλε το μήνυμα, τούμπα ερχόμαστε. Κυρία Εύη, ακούς! Γιατί βγήκε ψέ η κυρία Εύη Χρήσανθη και μου επιτέθηκε. Αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο. Σιγά σιγά. Βήμα. Απλά ο Άρης θα είναι η ομάδα η οποία θα κόψει το αίτητο στον ΠΑΟΚ φέτος. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό. Έπεσε στον Φετφαντζίδη, τον Λάρσον και τα άλλα παιδιά αυτή η πολύ σημαντική υπηρεσία που θα προσφέρουν στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στο Παναθηναϊκό, για να μην λένε οι φίλοι μας στην Παναθηναϊκή, μπορεί να τους κόψουμε την Ευρώπη, αλλά θα τους κρατήσουμε τους μοναδικούς αίτητους να έχουν κατακτήσει το στάδιο. Σωστό, σωστό. Οπότε θα δούμε. Αλλά αυτό έχουμε δύο εβδομαδούλες ακόμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σχολίασε το ότι ο Παντελίδης αντιγράφει Λουτσέσκου. Δεν μου χτύπησε ωραία εμένα. Που είπε, που αντέδρασε, εννοείς το, που είπε για το κλίμα. Που όχι, που δίνει χαρτάκι, που δίνει χαρτάκι στον Κορχούτ. Και το, γιατί και εκεί αντιγράφει το Λουτσέσκου. Ναι, έτσι είπαν παοξίδες. Λες, σε όλα μας αντιγράφουν. Λένε ότι έγραφε 0-3 στο 60, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν μου λέτε, ματάκι που έκανε ο τέτοιος, ο Παντελίδης, ο πρώτο γκολ. Δεν ξέρω γιατί ήμασταν από την άλλη πλευρά. Μπράβο στον Παναγιώτη. Και άλλη απορία που την είχε ο Ηλίας ο Βλάχος από τον Νόβα και ο Αποστόλης Νταλούκας. Φωνάζει ο Σάββας ο Παντελίδης λίγο μετά το. Κάπου κοντά στο 0-2, λίγο πριν, λίγο μετά. Φωνάζει στο Σιώπη. Αν δεν μπορείς εσύ, δώσε άσε στον μικρό. Ποιον εννοούσε μικρό, τον Ματέο Γκαρσία? Το σχολίασαν μικρό, στον αέρα μικρό, ο Ηλίας ο Βλάχος με τον Αποστόλη Νταλούκα. Στον αέρα το σχολίασαν. Σε φάση πάνω έγινε. Μικρός είναι ο Ματέο, δεν υπάρχει. Τον προγραμμάζεται Ματέο. Ναι. Και λόγω ηλικίας και λόγω δέματος. Ναι. Κοίταξε, ο Ματέο είναι ο άλλος. Ναι. Να λέει μικρό τον Μπάσα, λίγο δύσκολο. Τον Μπάσα ο άλλος που σκέφτομαι ως μικρός, ναι, που είναι ο πιο μικρός δηλαδή, από τους υπόλοιπους, είναι ο Ρόου. Ο Ρόου. Αλλά δεν νομίζω τώρα να πήγε στο στόπερ. Ο Ρόουζ. Προφανώς αναφέροντας στον Γκαρσία, γιατί ήταν κοντά στο χώρο του κέντρου. Στον Εζεκίελ Ματία, ναι. Χρυσανθέ, ο Λάρσον, ναι, μήπως κάνω λάθος, γιόρθωσε με. Είναι 30 ετών. Είχαμε μια διαφωνία με εδώ με φίλο τώρα το πρωί. Νομίζω είναι στα 31 πλέον. 32, 32 λέει, 31 μισό. Θα κρεμάσει τα παπούτσια του στην Τουμπάρα, μπράβο. Κοίταξε, ο Λάρσον είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που το είχαμε πει και όταν είστε. Άξια προσοχής. Καταρχήν είναι σκανδιναβός, φίλε. Όλοι αυτοί. Τίμη είναι αυτή. Ένα 6-7 το έχουν στάνταρ. Δηλαδή ξέρεις, παίρνεις ένα δίκιο ποδοσφαιριστή. Η πιο τίμη. Η πιο τίμη, η πιο φιλότιμη. Η πιο κατάλληλη λέξη είναι αυτή. Η πιο τίμη. Με εξαίρεση έναν. Το Μέλμπεργκ, όχι. Με εξαίρεση έναν, τον έχουμε εδώ στην πόλη μας. Αυτός είναι περίεργη περίπτωση. Μα απογοήτευσε πραγματικά. Δεν έκανα πλάκα. Ο Βέρμπλουμ, εμένα επειδή λατρεύω Σουηδούς, λατρεύω Σκανδιναβούς, με απογοητεύει. Σοβαρά. Άραξε λίγο. Καλά, και νομίζω και ο Παναγιώτης συμφωνεί. Λοιπόν, να σχολιάσουμε δύο πραγματάκια για το παιχνίδι. Ένα, έβγαλε μία πίκρα ο Παντελίδης χθες. Ναι. Κοίταξε, σε έναν βαθμό τη θεωρώ δικαιολογημένη γιατί είναι επί προσωπικού, αλλά νομίζω ότι επικοινωνιακά το έκανε λάθος. Δηλαδή ήθελε να την φαινόταν ότι έψαχνε μία αφορμή να την πει σε όσους τον είχαν έτοιμο για έξοδο. Παρ' όλα αυτά ούτε τα μίντια δημιούργησαν θέμα για τον Παντελίδη, ούτε κανένας άλλος πέρα από την ίδια την ομάδα, αλλά αν θέλεις τα αποτελέσματα. Γιατί αν ο Παντελίδης κέρδιζε στη Λιβαδιά, δεν θα έλεγε κανένας ότι παίζει το κεφάλι με την Ξάνθη και ότι είναι βαρύ το κλίμα. Έτσι. Ναι. Αν δεν αποκλείονταν από τον Εργοτέλη που ήθελε στη σοπαλία και αποκλείστηκε, αν δεν έχανες από τον Πανετολικό μες στο Βικέλη, δεν θα υπήρχε θέμα Παντελίδη στην ομάδα. Ναι. Το θέμα δημιουργήθηκε από τα αποτελέσματα. Έβγαλε μια πίκρα εκεί, είναι αλήθεια ο Σάββας. Το είδαμε και μετά εκεί με τους ανθρώπους του Άρη, γιατί φυσικά ξέρεις, το παρασκήνιο είναι μετά που πας και το ρωτάς. Ποιος εννοείς,
Και η κλασική απάντηση πάντα είναι δεν εννοώ εσάς, αλλά εννοώ εσάς στην ουσία. Οι ρεπόρτερ Άρη γράψανε, πού το γράψανε, οι ρεπόρτερ Παναχαϊκής γράψανε ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον Παντελίδη. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο για την ομάδα έγινε από την αντίδραση που υπήρχε από την Ξάνθη και έπειτα. Γιατί προφανώς ο Αριανός δεν ήθελε να καταστραφεί ο Παντελίδης και μαζί του να καταστραφεί και ο Άρης. Ήθελε να αλλάξει το κλίμα ο Παντελίδης και να πάει μπροστά ο Άρης, να βγει στην Ευρώπη ο Άρης. Δεν ενδιαφέρει να καθορίσει ποιος θα είναι προπονητής, τον ενδιαφέρει αυτός που είναι προπονητής να κερδίζει για την ομάδα. Τώρα έχει κάνει νίκες. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης σε μια πάρα πολύ περίεργη χρονιά. Πάρα πολύ περίεργη χρονιά. Με το χαμό αυτό που έγινε με τη Λαμία, με καταστάσεις περίεργες και από την άλλη έχει 5 εκτός έδρας νίκες ο Άρης. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο. Έχει 5 νίκες μακριά από την έδρα του. Και μάλιστα νίκες στην Τρίπολη, στην Ξάνθη, σε δύσκολες έδρες. Όπως στην Τρίπολη τελευταίες 3 επισκέψεις δεν έχει χάσει. 2 ισοπαλίες έχετε φέρει. 2-2. 2 3 τελευταίες και 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Καλά, εντάξει. 3 ήττες έχει συνολικά. Μία νίκη το 11 με το 1-2 και με 10 παίκτες και μείνει ο Άρης και πιάσει πέναλτι ο Χουάνμα το 90. Πέναλτι εφεύρεση του Κωνσταντινέα τότε. Και είχε 2 ισοπαλίες τις 2 τελευταίες φορές. Παρά το ότι η Μεσίνη μισούν τους Αρκάδες. Δεν ξέρω αν τους μισούν ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως το πέναλτι και εδώ ήταν εφεύρεση. Ναι, αλλά και χθες το δεύτερο λεπτό ζητούσες πέναλτι εσύ. Καθαρά έξω είναι εκείνο. Κοιτάξτε, εγώ έχω δει, δεν έχω δει, δεν το έχω δει. Είναι έξω. Χρυσαφέ, το είδαμε 4 φορές. Είναι πολύ έξω. Δεν το έχω δει τηλεοπτικά. Έτσι με γυμνό μάτι φάνηκε ότι είναι μέσα. Τώρα, όπως υπάρχει το replay, με το λες, το δέχομαι. Στο λέω 4 φορές το είδα. 4 φορές. Δεν δίνει ούτε φάουλο. Και είναι τίμιος ο Ασλάμανσον. Ότι ο Ασλάμανσον. Ναι. Βέβαια. Ποια παραμένει η ομάδα της Θεσσαλονίκης με την πιο μεγάλη νίκη μέσα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ηράκλης. Με σκορ. Το θυμάστε ένα σκορ. Ένα-τέσσερα. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Ένα-τέσσερα. Με Παναγιώτη Κονέ. Μπράβο. Λοιπόν, με Ματζιούκι να περιγράφει. Λοιπόν. Ναι. Πού παίζετε τώρα, δίνουμε κανένα εισιτήριο, παίζετε εντός. Άρης Πανιώνιος είναι το εντός έδρας παιχνίδι, Κυριακή στις 6. Να δώσουμε κανένα εισιτήριο, κλείδι στον κόσμο. Ναι. Όχι σήμερα, ρε φίλε. Λοιπόν, εσύ γίνεται την Πέμπτη, ρε φίλε. Αύριο να δώσουμε. Αύριο, δώσε, δύο εισιτήρια. Γιατί αύριο Τετάρτη πάει, τελείωσε. Αύριο δύο εισιτήρια δώσε. Τέλειωσε, χαμός θα γίνει Κυριακή. Δύο εισιτήρια. Άρης Πανιώνιος γκέλα. Άρης Πανιώνιος, εφέμε και νονέ. Άρης Πανιώνιος τι ώρα? 6 ώρα, είναι πάρα πολύ ωραία η ώρα. Κυριακή 6. Δεν ξέρω γιατί έγινε 6. 7 είναι η κλασική ώρα της ΕΡΤ. Ναι, το ξέρω, αλλά έχει Ολυμπιακός. Ο Πανιώνιος έχασε τον Απόλλωνα Σμύρη στην έδρα του, ήρθε τώρα. Ωραίο, καλό. Εντάξει, μπράβο τον Νικόλα. Αλληλουχία. Έχει Απόλλωνα Σμύρη πάω. Ωραία. Έχουμε καλή παράδοση. Δευτέρα παίζουμε εμείς. Δευτέρα παίζουμε. Απορία Μάριο Ασλαμή. Έχει μπει σε άλλο παιχνίδι μετά την λήξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει με τους παίκτες ο καλός φίλος Ντίνος Διαμαντόπουλος. Σε όλα τα παιχνίδια είναι. Ναι, δεν τον έχω δει. Απλά δεν είχε νίκη ο Άρης, χαμένε. Εκτός έδρας. Όχι, κάνεις λάθος, Παναγιώτη. Πέμπτη νίκη, είπαμε. Στην Ξάνθη είσαι μπει μέσα. Χάστηκα. Η Ξάνθη... Ναι, ήταν μέσα. Ήτανε. Εγώ τον βλέπω πρώτη φορά. Γιατί είναι πολύ καλό το πλάνο. Στη Ριζούπολη ήταν 100%. Ωραία. Ξάνθη ήταν σίγουρα. Άρα έχει ξαναμπεί, τέλος. Στην Τούμπα θα μπει, εντάξει, ωραία. Ωραία. Στην Τούμπα, ρε φίλε, θα μπούμε όλοι. Εννοείται. Ειδικά αν μπει εσύ, πιστεύω θα μπουν και άλλοι. Ανοιχτές αγκάλες. Καταρχήν δεν είναι η μόνη ελπίδα αυτή. Ναι. Λέω πλάκα, πλάκα. Ρε φίλε, σε παρακαλώ, όταν βγες εσύ. Θυσίασε τη ζωή σου και θα λες, θα λένε ρε φίλε, στην υγεία του Χρυσαδού που εξαιτία. Χάρη σε αυτό χάθηκε το πρωτάθλημα. Κοίταξε. Ο Σωσία σου μπήκε προχθές, αλλά πήγε στη Σουήτα. Ο Σωσία σου. Ας μπει ο αυθεντικός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άντε να δούμε. Άντε. Άντε. Ωραία. Κρίσαν, θα λοιπόν, τετάρτη θα είσαι εδώ. Πέμπτη. Πέμπτη πρωί στην εκπομπή. Πέμπτη πρωί. Αυτή η Τρίπολη που την πήγανε τέλος. Πολύ μακριά, Μάρη. Πολύ μακριά. Δεν είμαι στην Αθήνα, τώρα είσαι πρωτεύουσα Ελλάδα. Είσαι Ελλάδα. Είσαι Ελλάδα, κλαίω.
Ωραία. Τη συνεφιασμένη, αλλά με καλή θερμοκρασία Αθήνα. Ωραία. Ωραία. Εδώ έχουμε λιακάδα τώρα τουλάχιστον. Αλλά πολύ γρασία. Έγινε Χρυσανθάρα. Το καλό. Να είστε καλά. Και μη με ξαναφήσεις μόνο. Έτσι. Έγινε, γεια. Λοιπόν, καλημέρα, γεια, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν έρθει μηνυματάρες. Μπέθερος, κλασικός παλιός Μπέθερος. Με μηνυματάρα φοβερή και τρομερή. Θυμάται τον Μαυλούλη. Τώρα, Μάρη, τα κάνουμε. Πες λίγο το κουιζάκι τώρα, για να πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Α, Μάρη, κανένα χορηγό ρε φίλε να πω. Ναι, ναι, περίμενε. Λέω. Δεξιός διαμαντής. Από ένα πάρτι 20 ατόμων σε ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Από μία παιδική κατασκήνωση έως μία αεροπορική εταιρεία, εταιρεία catering διαμαντής ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική προκλησούλα. Δεξιός catering διαμαντής, 18 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίας Αθανασίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-530-525. Θα επιστρέψουμε με τεράστια μηνύματα αγαπημένου Μπέθερου. Το τοτέμ των εσημεσεκών τοτέμ της εκπομπής. Προσέξτε στο quiz. Έχουμε δύο λάθος απαντήσεις. Η μία βέβαια είναι πονηρή, ναι, του 501. Ωραία, η άλλη ανήκει στον 164. Πανέξυπνη, βιτριολική, βιτριολική για τους Αριανούς. Ο παδός του ΠΑΟ, κλατρεμένος. Θα διαβάσουμε μετά την κλήρωση για ευνόητους λόγους. Έτσι. Το quiz είναι απλό και το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Αν δεν θες, απλώς το απαντάς σχολιάζεις σαν θέμα. Ποιος είναι ο μόνος άνθρωπος που προψέ το βράδυ μέσα στο στάδιο της Τούμπας κοίταξε μόνος του κατάματα ολάκερο τον ΠΑΟΚ ως οργανισμό που λένε. Τώρα τελευταία αυτό που το λέω εγώ επί χρόνια, το μάθαν τώρα όλοι, ως οργανισμό. Όλο τον ΠΑΟΚ, όλη την Τούμπα. Την κοίταξε στα μάτια. Είπε είμαι Ολυμπιακός, ήρθα εδώ, είμαι εγώ, σας κοιτώ στα μάτια. Κάνω το και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένας μόνο από την αποστολή του Ολυμπιακού. Break και επιστρέφουμε δερμύτερη. Κομματάρα ρε φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Πανέμορφο. Το αναζόκιο, κάνει και έτσι το αναζόκιο σου. Απλά οξυστή, ο ελληνικός στίχος, ναι, δεν βοηθάει πολύ στο να διαβάζεις μηνύματα ελληνικά και να μιλάς γενικά. Α, αυτό είναι το άσχημο. Το κοπτό μου ξαναβάλει, πάλι εσύ το ζήτησες. Ωραίο, πανέμορφο. Αγαπημένη Μόνικα. Αγαπημένη, δεν έκανα όχι. Νομίζω αυτή περιμένει παιδί, κάτι τέτοιο. Ο ποιον? Θα έλεγα από αυτόν τώρα, αλλά άντε κρατιέμαι. Με τον τέτοιο δεν ήταν μαζί, με τον. Πώς το λένε, Μαραβέγια δεν ήταν μαζί. Τώρα είναι τώρα, τώρα χώρισαν ρεσί και Μαραβέγια. Με ένα άλλο παλικάρι, ναι. Νομίζω με αυτό μου θα πνιγόταν. Θα πνιγόταν και στο Καϊκή, ναι, στο τέτοιο. Ναι, στη, κάπου στο Αιγαίο. Τώρα στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, δεν είναι μόνο. Κολλήσε δηλαδή 3 μίλια, 5 μίλια, κάτι τέτοιο. Βγήκε σε άλλο νησί, ρε, σε άλλο. Άσε ρε σλαμά τώρα, λε και θα μα σε βάχ τώρα, βγήκε σε άλλο νησί, λέει. Τι άλλο νησί, 3-3 μίλια θα κολλήψει και θα βγει στη στεριά του. Μα δεν είσαι και εσύ. Τι λε, ρε. Άντε, ρε, χαμένο. Τι λε, ρε. Ήταν μέσα στη θάλασσα 3-3,5 ώρε. Άντε, κολύμπα, εσύ 3-3,5 ώρε μέσα. Εγώ ούτε... μπορώ, εσύ δεν μπορεί. Σιγάρε. Εγώ έχω πάει, έχω κολυμπήσει. Βρε βλάξ που γελά, βλάξ παουξί. Σιγάρε, θαλάσσια, αρκούδα. Χελώνα. Έχω, ναι, κολυμπήσει, ναι, έχω κολυμπήσει από τι Σινούσε. Ναι, πού πήγε, την Πάρο. Από τις Σινούσες πήγα στο Πατερονίσι κολυμπώντας. Μπορεί να ήταν η διπλανή παραλία. Σας πόσο είναι, ναι, πρέπει να φαντάζομαι. Σας πόσο έκανα. Είναι χωρίς πλάκα. Είναι βρώμα, δεν είναι. Χωρίς πλάκα. Είναι πλατουριστή τέτοια. Για έναν κοινό θνητό Έλληνα, ας πούμε, σαραντάρι, είναι περίπου 18 λεπτά 20. Και δεν μπορείς να υπολογίσεις, ρε φίλε. Τόσο έκανα. Μέσα στο πέλαγο δεν μπορείς να υπολογίσεις. Αλλά με θάλασσα. Τι κατεύθυνση έχεις, δεν μπορείς να υπολογίσεις. Λοιπόν, παιδιά, ναι, συμβαίνει κάτι απίστευτο. Ναι, ρε, φοβερό. Έχουμε 4 απόπειρες απάντησης. Έτσι. Καμία σωστή. Δεν το πιστεύω, ειλικρινά. Δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, το quiz είναι Opticon Express. Κι αν σε ξέρανε καλά. Είναι απλή η ερώτηση. Ποιος είναι ο μόνος άνθρωπος στην αποστολή του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα που κοίταξε κατάματα όλο τον ΠΑΟΚ και όλη την Τούμπα και εννοούμε την περιοχή. Άνω κάτω Τούμπα. Έτσι. Και την παράγκα, την πρώην παράγκα της χορεμένης γιαγιάς μου της Γλυκερίας, που μένει τώρα ο θείος μου ο Τάκης. Τάκη, καλημέρα, να είσαι καλά. Τους κοίταξε όλους στα μάτια. Ο μόνος από τον Ολυμπιακό άνθρωπος που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Απαντάς σωστά και σχολιάζεις. Αν βάλεις και ονοματεπώνυμο, μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσιο από το Opticon Express. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σωστή απάντηση. Σε 7 λεπτά κάνουμε την κλήρωση, σε λέω. Μαζί μας έχουμε τον Μαργαριτόπουλο. Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες αυτού του τύπου, του Μαργαριτόπουλου δηλαδή, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2319-1701 και ίντερνετάκι μαργαριτόπουλος.com. Λοιπόν,
Χρήστο, κλείσε τη μουσική. Έχεις μας το κομμάτι το άλλο έτοιμο. Μπράβο, είσαι άρχοντας, είσαι μοναδικός. Χρήστο και όσοι έχουμε παιδιά, τον εκμεταλλευόμαστε. Δευτέρες και Τρίτες είναι. Μην το βάζεις, ας το πάμε χωρίς μουσική. Υπερατούρε, φίλε. Λοιπόν, τα μηνύματα που έχουμε είναι. Ποια χρωστάμε. Καλά, Γιάννη, το μήνυμά σου είναι τεράστιο. Θα διαβαστεί και πά. Το διαβάζουμε άλλη μια φορά στα γρήγορα. Σχολή ταχύτητων τμήματων πανηγυρισμών γκολ. Πώς να βγάζετε τη φανέλα σας, πώς να κάνετε κολοτούμπα, πώς να γλιστράτε εξαπλωμένος μπρούμητα και ανάσχετα στο χορτάρι και πολλά άλλα. Στη σχολή μας φίτησαν πολύ γνωστοί παίκτες όπως Ούγκο Σάντζ, Ροζέ Μιλά, Πίτερ Κράουτς και άλλοι. Παρακαλείτε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στείλει άμεσα τον Τσούμπα Ακπομ για παρακολούθηση μαθημάτων. Βασικά αυτό είναι θέμα για εκπομπή ολόκληρη. Αυτό. Ξέρεις, οι παίκτες, ειδικά αυτοί που. Κυρίως αυτό συμβαίνει σε ποιους? Σε αυτούς που βάζουν ένα γκολ το χρόνο. Που μπερδεύονται και θέλουν να τα κάνουν όλα μαζί. Με την ευκαιρία. Πολλά συγχαρητήρια στο πουλέν μου Κώστα Χατζή που βάζει γκολάρα στο τελευταίο λεπτό το νικητήριο μέσα στην Κέρκυρα του Απόλλων Λάρισας, ο αρχηγός του Απόλλων Λάρισας. Αυτό 0-1 ήταν. Ναι, 0-1, 1-1, 1-2, Κώστας Χατζής, τεράστιο γκολ, τεράστιο. Και λίγο μπερδεύεται, κάνει 1,5 πανηγυρισμό, αλλά δικαιολογημένα. Πολύ λίγα γκολ στην καρδιά του Κώστα Χατζής, σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος στην κατηγορία, αγαπημένος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Κύριε Κώστα, δεν έχει παίξει εθνική ομάδα. Λοιπόν, ο 164 επιχειρεί να απαντήσει σε λίγο το μήνυμά του ή μάλλον το διαβάζουμε και τώρα αυτό γιατί είναι κάτι έξυπνο, κάτι πονηρό. Μήπως ήρθαν οι ελεύθεροι δανεικοί στα επίσημα ότι είναι η μόνη του Ολυμπιακού που κοίταξαν στην Τούμπα περήφανα την Κυριακή το βράδυ. Καλό, καλό, χαρακτηριστικό δικό σου, έτσι. 501, το δικό σου σε λίγο το πρώτο. Δεν το τρώμε και το δικό σου είναι έξυπνο. Πάμε στο 123. Καλημέρα κυριούλιδες, ταβερνιάριδες και σουπιές. Άντε, ακόμα περιμένουμε να βγει. Χι, εχθές, ο Άρης ταβερνιάριδες ρε, ουνίτσες. Σε μένα αναφέρεται, επειδή το βλέπα χι. Ναι. Αυτό το βλέπω ονειρά, το βλέπω πολύ αγωνιστικά. Γεια σου, 123. Το έπαιξε κιόλας. Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν. Πάγαμε τη φόλα. Ναι, ναι, το έπαιξες. Ωρε, φίλε. Χι. Εντάξει. 123, να σε καλά. 123, αλλά να δεις εδώ τι κάνουμε. Παίρνω μια βολτίτσα, να μπεις μέσα να δεις τι κάνουμε. Το μήνυμά σου πάντα στο πνεύμα αυτό. Έλα, έλα, Σμπέθερο. Πάρε φόρο και διάβαζε. Πάμε τώρα. Δύο μηνύματα από Σμπέθερο. Διαβάζουμε το πρώτο και κατευθείαν πετάει κομμάτι ο Χρήστος Κιώσης. Δύο μηνύματα, πραγματικά αραβουργήματα, στο ύφος του Σμπέθερου. Που τιμά την εποχή του Άλκη Στέα και της Αλίκης Νικολαίδου, έτσι. Τεράστια, μοναδική, συγχωρεμένη Αλίκη Νικολαίδου, συγχωρεμένος, μοναδικός, αξεπέραστος Άλκης Θέας. Καλήν ημέρα εν Χριστώ αδελφοί. Ο εξαίρετος δήμαρχος της Σολούν το 85, μήπως ήτο ο Θεοχάρης Μαναβής? Εάν ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε τον τίτλο με Μανάβη και Μαναβή. Μπράβο. Ευτυχείτε. Λοιπόν, Θεοχάρης Μαναβής. Το μικρό δεν το θυμάμαι, το Μαναβής το θυμάμαι. Θεοχάρης Μαναβής. Ήτανε στην ουσία κάτι σαν Γιάννης Μπουτάρης της εποχής. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ούτε σε αυτόν τον θάνατο. Έτσι. Θεοχάρης Μαναβής τότε, Γιάννης Μπουτάρης τότε. Πασόκ τότε, Πασόκ και τώρα. Papa Roach, καινούριο κομμάτι τεράστιο, απολατρεμένη αυτή μπαντάρα που θέλει για πρωινό καμιά πενταριά Slayer στο γάλα της. Κολλάει εδώ πέρα το θέμα του νεαρού Αριανού, εργάζεται εδώ κοντά σε εμάς. Θα πω στον Παναγιώτη ποιος το είπε. Πες λέει. Α, να μου δώσει και την απάντηση, το ξέχασα χθες, να σε ρωτήσω για τον Γιώργο από τη Μαρμίτα. Πες στους μεταλλάδες παοκτσίδες ότι φέτος θα δουν το τελευταίο σόου των Slayer στην Αθήνα. Και το τελευταίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Άλλο δεν έχει. Το σχολιάζει όποιος οπαδός του ΠΑΟΚ θέλει. Hard rock. Ρε εσείς, δεν υπάρχει. Ρε 543, παιδιά είναι απίστευτο. Έχετε γράψει όλο τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι απίστευτο. Μπράβο ρε, εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, Χρήστο, σφάξ τους λιγάκι. Έτσι χωρίς σεβασμό. Και κατευθείαν μόλις το διαβάσουμε ξαναμπαίνεις. Νέο μήνυμα του Σμπέθερου. Είναι το κλασικό για όσοι το γνωρίζουν. Είχε γραφτεί ιστορία εδώ στην πόλη μας. Μετά από μάτς του Ηρακλέους, όταν είχε ο Ηρακλής εκείνο τον δεξί εξτρέμ από τις ακαδημίες της Μπάγερν, πολύ καλός παίκτης, βγήκε μετά από έναν αγώνα και του παίρνει δηλώσεις ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος. Και κάθομαι και εγώ και βλέπω. Εντάξει, τότε έβγαζα και θεματάκια, ας πούμε. Δεν πήγαινα πιο αργά στην τηλεόραση, στο Ραπτόπουλο.
και ανοίγει το πλάνο και ποιος μεταφράζει. Ποιος μεταφράζει τον, τον Αφρικανό του Ηρακλή. Ένας Αφρικανός. Μάλλον πολιτής εδώ από την Τσιμισκή παραλία, αυτά ξέρεις, Louis Vuitton, Nike και τέτοια. Και από τότε ο Σμπέθερος έστειλε τέτοια μηνύματα. Από τότε ο Σμπέθερος στέλνει μήνυμα ως μεταφραστής του Μαυλούλη. Και λέει, φιλαλάκια, γεια σας. Μαυλούλη, τέλει πει, σας, τσούμπας, ξαντελφάκι μου, από μάμις σάιντ. Παίζαμε ματζί, τυχάκος, στο κοριό και υπερά του. Πάντα με έκλεβε μπίλες στο μπάς. Μάμι σάιντ, ρε φίλε. Από μάμι σάιντ. Απ' τη μεριά της μαμάς. Ο Τσούμπας. Σπέθερο, εντάξει. Για πολλωστή φορά είμαστε γονιπετής μπροστά σου ως σύγχρονοι υπότες του Ήλιαμ του Σκοτ. Κι αν ψάχνει, απίστευτο σημείο αυτό, ρε φίλε. Άστο, άστο λίγο. Δεν υπάρχει. Όλη η Αμερικανιά είναι εδώ. Κι αν ψάχνει δουλειά ο Μαυλούλης και οποιοδήποτε Μαυλούλης μπορεί να πάει στη Θεσσαλονίκη Καστοριά. Συγγνώμη, Θεσσαλονίκη Κατερίνη Ιβέρια. Στην Dialog, η οποία προσφέρει τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση, πληρωμένοι Μαυλούλη. Ακούς περισσότερα που στο dialog.gr. Looks like some storm action brewing up out east. Turbulent weather coming from all directions actually. You're gonna wanna wear a coat. Λοιπόν, άφησε του και στο διάλειμμα, μήπως έρθει καμιά απάντηση και την δίνουμε όχι, μετά. Όχι, δεν υπάρχει νικητής, άστο. Να κερδίσουμε χρόνο για σχόλια. Παναγιώτη, δεν υπάρχει νικητής, άστο. Δεν μας νοιάζει, τα γυαλιά μας μένουν. Καλά, ναι. Δεν κάνεις κάτι. Καβάντζα. Κάτι τσέπη θα δίνεις. Ο αντιγλιτρώει τα γυαλιά ο Δημητριάδης. Τα γλιτώνει. Απίστευτο. Σε πελάγει ευτυχία. Δεν τα κατάλαβα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, ο 501 απάντησε. Ο Κυρσάβας. Νοερά. Πανέξυπνο. Ξέρεις ότι ο Κυρσάβας δεν ήρθε. Απλά το πας ότι νοερά. Τέλος πάντων. Καλό, καλό, έξυπνο, ωραίο. Ερώτηση. Ναι. Θες αυτόν εδώ πέρα να το δώσουμε τα γυαλιά. Τότε και ο 104. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, 104 είπαμε, έστειλε το μήπως ήρθαν οι ελεύθεροι δανεικοί στην Τούμπα. Στα επίσημα. Έλα, βάλε και τους δύο. Βάλε τους και τους δύο. Του 104. Όχι, 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 όχι. Τα, μην τα δίνουμε έτσι. Να έχουμε για απαντήσεις να απαντάνε, Παναγιώτη. Γιατί τους κάνουμε έτσι τώρα. Αν απαντάνε και τα λάθος, οκ. Okay, άστο. Ναι, τους κάνουμε. Καμιά φορά το κάνουμε αυτό, αλλά τώρα. Άστο. Μας κράξει ο Αντώνης, ας πούμε. Λοιπόν, 501. Νέα προσπάθεια. Αν εννοείς τον Σισε. Αν είχα και εγώ τον Ακπομ να μου κάνει τον βάζο, τον πνιγμένο από τα μαλλιά τον πιάνεις. Δεν εννοώ τον Σισε που πριν μπει στη φυσούνα χτυπάει με το δεξί χέρι τον δαφνοστεφανωμένο στη μεριά της καρδιάς και κάνει και χειρονομία με τα δυο του χέρια με παντομήμα την οποία δεν μπορώ να μεταφέρω στον κόσμο του ΠΑΟΚ στα επίσημα και μπαίνει στη φυσούνα. Όχι, δεν εννοώ τον Πάπα Μπούπ Σισε. Απόπειρα απάντηση του 543. Ο οδηγός λεωφορείου της Γαβριέλας ήταν ασλαμά. Οι υπόλοιποι ξέχασαν να έρθουν. Παπαδόπουλε, δώσε μία κουτουλιά στον φίλο και συνονόματο Καραφλοκόρακα. Καλημέρα, Μάριος, ΠΑΟΚ και Πόρτο. Φίλε, ο παδό της Πόρτο, ειλικρινά. Δεν έχει ξανακούσει. Μα την Παναγία. Καλά, ρε, τα άλλα τα λες και 10 γκολ βάλα δεν τραπήκαν καθόλου. Η Μπενφίκα. 10-0 κερδίσανε. Α, δεν έχω ιδέα. Δεν τραπήκα να βάλουν και 8ο και 1ο και 10ο. Σε τι, ναι. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, ναι. Πόρτο, όντως, δεν ξέρεις κανένα που είναι Πόρτο. Οπαδό της Πόρτο, γενικά πορτογαλική ομάδα. Έλληνα οπαδό, πορτογαλικού συλλόγου. Αν υπήρχε μόνο κάποιος της Μπενφίκα, ρε παιδί μου. Δεν έχω μα τα ξαναγνωρίσει εγώ. Ναι. Δεν έχω. Μια συμπάθεια είχαν οι παλιοί και ο σχορεμένος ο μπαμπάς μου στην Μπενφίκα του Εουσέμπιο και του Κολούνα. Αυτό, μια συμπάθεια. Δεν έλεγε είμαι Μπενφίκα. Θεός χωρέσει τον πατέρα μου, έτσι. Καλημέρα στη μεγαλύτερη παρέα, το ραδιόφωνο Λίμπερο. Hand rock, αλληλούια, παοκάρα. Ποιος άλλος, ο Τιτάνας, τον Φέμο Χριστόφορος. Το λατρεύει το κομμάτι. Βγάλαν καινούριο άλμπουμ, ωραίο, αυτή νομίζω. Τώρα, τέλη της χρονιάς, αν δεν κάνω λάθος. Η. Πες του τρε, Παναγιώτη. Ποιοι? Η Λόρντι. Λόρντι, ναι. Τα τέρατα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, Χρήστο, κλείσει τη μουσική. Θα πάμε στο break για να μην τρώμε και τον χρόνο του Χρήστου. Στις 16 Μάη μήνα πέρασε η Μαρίνα. Λοιπόν, εννοείται ότι ο μοναδικός άνθρωπος που μέσα στην Τούμπα όρθωσε τα στήθη του και κοίταξε κατάματα όλο τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα ολάκερη. Ηρωνικά. Είναι αυτή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει, δεν είχε και δεν θα αποκτήσει ποτέ του. Τα τέτοια μας. Δεν θα αποκτήσει ποτέ του. Μιλάμε για τη Μαρίνα Τζάλη. Η οποία τρέλανε κόσμο φορώντας ολόμαυρο
κολλητό μπλουζάκι. Α, στην τουμπάρα μαύρα. Απλή, λιτή και απέριτη. Ακόμη περιμένω φωτογραφίες. Να βρει σήμερα, είπε. Από χθες το λέω. Από χθες μια δουλειά σε έβαλα να κάνεις. Μια δουλειά. Χίλια μπράβο στον Γιώργο Ζαγόρα που την ύμνησε έψε και είπε ότι πρώτη φορά ξεδίπλωσε νέα πτυχή του ταλέντου της. Δεν σχολιάζουμε. Ατελείωτο σεβασμό στη Μαρίνα Τσάλι και, και καταδικάζουμε την αλητεία που της έγινε. Το είδαμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή όταν μεταφράζει δίπλα στον Πέδρο Μαρτίνς και απέναντι διαγώνια από τον Νίκο Γαβαλά, τον ρεπόρτερ Ολυμπιακού, περνάει κάποιος κατά 80% ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Και κοιτούσε τα μπουτάκια. Αν όχι ποδοσφαιριστής, κάποιος από τον ΠΑΟΚ. Πώς ξέφυγε αυτή. Και της λέει κάτι βρώμικο. Γιατί σταματάει να μεταφράζει, γυρίζει το κεφάλι, απορεί ο Πέδρο Μαρτίνς και ο Νίκος Γαβαλάς. Προφανώς αυτό που της είπε δεν θα ήταν και το πιο gentlemanly speaking. Έτσι. Μιλάμε για πραγματική αλητεία. Ζητώ συγγνώμη εγώ από τη Μαρίνα Τσάλι και όλοι εμείς που τιμάμε την αστική μας καταγωγή. Έτσι. Δεν υπάρχει νικητής. Δεν θα μείνουμε στα λόγια. Τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πράξεις. Θα δούμε για το δεύτερο μέρος. Και αν. Εντάξει. Break και επιστρέφουμε. Να και η γραμμούλα σας λάμα. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ πέρα τρόικα μαζί. Μάριος σας λάμα. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Χρήστος Κιώσης. Ελήψη Χρήσανθου Τσαλτίδη. Αδέρφια, εδώ είμαστε. Δεν βάζουμε άλλο διαγωνισμό. Ερεσί Μάριο. Μάριο λένε εσένα, έτσι. Και λες μια κουτουλιά στον φίλο. Για μένα. Καραφλοκόρκα, όχι τον Κόστα. Εσένα λέει. Τον Πάοκ και από τη Μαρμίτα. Για μένα. Λέει ναι. Ο 543 τον λένε okay. Μάριο, Πάοκ και Πόρτο. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, okay, ωραία, ωραία. Και παιδιά, όποιο θέλει σχολιάζει αυτά που βάλαμε. Α, και ένα άλλο μηνυματάκι. Μαρμίτιο μηνυματάκι. Ήρθε προψέ στη Μαρμίτα. Τεράστιο μήνυμα 501, φίλε, να ξέρει. Ναι, θα το. Ποιο? Αυτό που λέει Αριανέ προχθές. Α, ναι, ναι, θα το διαβάσουμε. Ήρθε ένα μήνυμα στη Μαρμίτα. Όποιο θέλει, κυρίω οπαδό του Παναθηναϊκού, να το σχολιάσει. Το στέλνει οπαδό του Παναθηναϊκού. Το πιστεύω ότι είναι Παναθηναϊκό. Και λέει, ο κάθε λογικό. Μπορεί να μην και να είναι και από παοξή, δεν ξέρω. Φαντάζομαι τι θα πεις. Κάθε λογικός Παναθηναϊκός ήθελε να πάρει ο κάθε λογικός Παναθηναϊκός χάρηκε σήμερα. Το ήρθε την Κυριακή στη Μαρμίτα. Θέλω να ακούσω από παδούς Παναθηναϊκού. Παράδειγμα, αυτούς τους φίλους του Παναγιώτη. Που είπαν ότι εγώ δεν στηρίζω Παναθηναϊκό. Χάρηκαν. Όχι, δεν στηρίζω Παναθηναϊκό. Του συμφέρει αυτό. Για μένα που δεν συμφέρει. Του συμφέρει αυτό. Δηλαδή είσαι Παναθηναϊκός. Χαίρεσαι που φέτος το παίρνει. Ο ΠΑΟΚ και όχι η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Ατρόμητος. Λέμε τώρα, έτσι. Εσύ μας έλεγες τον τέρπι μίσους όλης της Ευρώπης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι έγινε τώρα, τα αλλάζεις. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Όχι αυτό είναι. Αλλά αν τον συμφέρει. Ο Παναθηναϊκός, δε φίλε, τι θα θέλει και το πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν ο παδός. Δεν ξέρω η διοίκηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περιμένω εγώ να ακούσω. Και κυρίως από παδούς του Παναθηναϊκού Μακεδόνες. Που είναι Μακεδόνες, έτσι. Υπάρχει ουκ. Ούκο λίγους η Μακεδονία μας. Α, πες αυτό για τον Γιώργο. Τι μου είπε για μένα, κάτι είπες. Χριστό, βάλε ρε κανένα κομματάκι, ρε φίλε. Τι να βάλουμε, κανένα. Βάλε, έλα, από Rod Stewart το Rox. Διασκευή, τον Primal Scream. Rod Stewart, Rox. Διασκευή, Primal Scream. Όχι, μωρέ, τώρα δεν έγραψε και τον κόσμο τώρα. Εντάξει, είπα ότι ο Παναγιώτης σε οτιδήποτε διεκδικεί μία ομάδα από τον Ολυμπιακό, όπου ομάδα δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Και εκεί σε χαρακτήρισε λίγο. Ναι. Το πήρε πίσω μετά αυτό. Ναι. Λέει τον Παναγιώτη, ξέρεις πώς τον πάω και πώς τον εκτιμώ. Ναι. Έτσι. Δεν απολύει λίγος. Διαφωνώ καύτα μαζί τους. Και οριζοντίως. Δεν πετάω και τη σκούφια μου. Δηλαδή, αλλά ναι. Δεν δηλαδή, μου αρέσει η άκρη εξεφεύγει. Όταν παίζει, δηλαδή, λέει η Λάρισα με τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να είμαι, λέει, Ολυμπιακός. Λέει ο Παναγιώτης, είναι Ολυμπιακός. Ευτυχείτε στην Καβάλα, μπράβο στο Open Beyond, πανέμορφη Καβάλα. Τα φιλιά μας στην Καβάλα. Τα φιλιά μας σε μία από τις δύο πιο όμορφες πόλεις της Νότιας Ευρώπης. Αλλά και νεκρή το χειμώνα. Περιμένουν. Καλά, η ομορφιά μένει. Μένει, η ομορφιά μένει. Αλλά... Τώρα τι έκανε, η ζωή. Τι είναι, ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι η ζωή. Λοιπόν, περιμένουν τρεις γραμμές να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε, να είστε περιεκτικοί, σύντομοι, με χαλή. Πάμε τεράστιο ροξ από τεράστιο και μοναδικό Rod Stewart. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Τον πήρε ο ύπνος. Επόμενος. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Κλείσε τη συσκευή από την οποία ακούς. Κλείστην. Εγώ.
Α, ακούτε κάτι. Πάμε, πάμε, πάμε. Πολλά νεύρα έχεις από χθες πάντως. Πάρα πολλά νεύρα. Πάμε, ναι, παλικάρι μου. Καλά, ρε, χθες είπες ότι εμείς ήσουν εκεί για πρωτάθλημα και τότε με το Μητυλινέο και σε κόψαμε εμείς. Όχι, δεν είπα για πρωτάθλημα. Δεν είπα αυτό. Όχι, Πανάγια μου. Όχι. Κύπελο όμως μου κόψανε. Εγώ σε έκοψα κύπελο. Το 2001, αγόρι μου, είναι η σφαγή της σφαγής. Ολυμπιακοί μου έχουν ζητήσει συγγνώμη με τον Νίκο, ημιτελικός. Με τον Νίκο, λέω. Το 5-4. Για να... Και πας, πάει τελικό Ολυμπιακός και δεν κατεβαίνει ποτέ Ολυμπιακός. Άντε καλά, δεν τον κάναμε εμείς να φάνε να κατέβει. Συγγνώμη κύριε Ούλη, αυτά που εμείς άλλα ακούγαμε για τον ΠΑΟΚ έλεγε χθες. Τι κατηγορούσε τον Ολυμπιακό. Φαίνεται τον Ολυμπιακό, αυτό δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Και γενικά πρέπει να πει στον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί. Εκεί με σφάζει ο Ολυμπιακός. Είπα εγώ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με έσφαξε ο Ολυμπιακός Ηρακλής με τον Νίκο που έχει ανθοπολείο στην Κέρκυρα. Όχι, είπε, κάνατε πόλεμο για να φύγει ο Μητυλινέος. Γιατί δεν έκανε πόλεμο, η πόλη δεν έκανε πόλεμο για να φύγει ο Μητυλινέος. Ψέματα είναι. Αυτά που δεν τα πιστεύει. Ψέματα είναι. Ψέματα είναι. Α, ψέματα είναι. Δηλαδή εσύ έλεγες τι ωραία ο Ηρακλής τότε να γίνει δυνατός, να γίνει νούμερο ένα στην πόλη, έτσι έλεγες. Δεν με νοιάζει. Α, δεν σε νοιάζει, και εμένα δεν με νοιάζει φέτος ο ΠΑΟΚ. Να μην σε νοιάζει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορώ να λέω ψέματα για την ομάδα σου. Ναι. Όπως λες, εγώ σε έδιωξα το Μητυλινέο. Το ακούσαμε και αυτό, κυριούλη. Το ακούσαμε. Τι άλλο. Φίλε, η πόλη έκανε πόλεμο για να φύγει ο Μητυλινέος από τον Ηρακλή. Δεν τον ήθελαν οι άλλοι στην πόλη. Εσύ πες ότι ο ΠΑΟΚΣΙΣ ήθελε το Μητυλινέο να σπρώχνει λεφτά στον Ηρακλή. Ένας από τους τρεις πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδος. Το εργοστάσιο του κάτω στον Ασπρόπυργο, στα άσπρα σπίτια. Ναι, ο οποίος είπε ότι πήρε λάθος ομάδα, ότι έπρεπε να πάρει τον ΠΑΟΚ. Καλά, ναι, εντάξει, καλά. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι, ωραία. Επόμενη γραμμή, πάμε. Καλημέρα, επόμενη. Πάω καλημέρα. Πάω καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα. Μπίλης από Στουτγκάρντ, από Γουρουνία. Μπίλης από Γουρουνία, ο παδός του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι. Πάμε ρε Μπίλη, παλικάρι. Λοιπόν, περνάει που λες δίπλα από τη μεταφράσια και της λέει πόσα πρωταθλήματα έχεις, λέει 44 ελεύθερους, ένα πόντο παραπάνω είναι το ΑΚΜΠΟΜ. Κάτσε, ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε αυτό. Αυτός πέρασε μπροστά από τη Μαρίνα. Περνάει και της λέει πόσα πρωταθλήματα έχεις, κυρία. Ναι, ποιος, είπες και ποιος. Ναι, είπες και ποιος. Και λέει αυτός, και της λέει αυτός, ένα πόντο λιγότερο από το ΑΚΜΠΟΜ. Ποιος ήταν αυτός που το είπε. Είπε, είδες ποιος, αυτό λέω. Όχι. Αυτό το άκουσα όμως, ήμουν εκεί. Τώρα αν το είπε, είναι ντροπή και αλητεία. Μπράβο στον Πάο Ξάκη, αλήθεια λες τώρα. Αλήθεια λες, ναι. Συγγνώμη, Πίλη, με το χέρι στην καρδιά. Ήσουν εσύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε βάζανε, δηλαδή με τον Πάο. Όχι, δεν λέω παράνομα. Ήσουν εκεί μέσα στην. Θα είχε και κοκό. Με καρτέρα, με καρτέλα, α πούμε, ασέσο λέρια. Θα πήγαινε στην ώρα που μεταφράζει από πίσω τη, σε αυτή την κοπέλα. Αυτό που σου είπα θα τη έλεγα, ναι. Θα πήγαινε και λίγο μπουτάκι. Πραγματικά ντρέπομαι για σένα. Εγώ είμαι περήφανο. Ντρέπεσαι, και εγώ ντρέπομαι για σένα, φίλε, γιατί εγώ ήμουν ένα από αυτού που πολεμούσε το Μητυλινέο. Είχα πάει στο ΑΚΑΠΑ 47, είχα στηθεί εκεί πάνω σε μια πολυκατοικία και έριχνα. Και έλεγα δεν θα φύγει, δεν θα φύγει, δεν θα φύγει. Ερώτηση. Τι λες ρε Μάρη, πλάκα μας κάνεις. Εγώ πήρα απλά να σε υπενθυμίσω σήμερα ότι αυτό που σου είπα και χθες, ότι αν αυτό το 3-0 του ΑΚΜΠΟΜ το έβαζε ο Ράσφορντ στο Λίβερπουλ Μάντσεστερ, θα μιλούσαμε για ένα τιτανοτεράστιο τελείωμα. Ναι, μόνο που ο Ράσφορντ θα κάνει αυτά μέρα παραμέρα. Μια χαψιά τον έχω τον Ράσφορντ, κακομοίρη. Ο ένας χέρι ένα τόνο μπάλα, ο άλλος χέρι 5 κιλά. Ούτε καν ανταλλαγή δεχόμαστε. Μακάρι και ο ΑΚΜΠΟΜ το παιδί του χρόνου να μάθει το N5 μπάλα που ξέρει. Θα πάρουμε και 40 μοίρια. Όχι σαν το καδρόνι του από τη Φέρνη που ακόμα παίζει εκεί. Έπαιζε χθες αυτός. Έπαιζε, τι κάνανε, να πέσουν κατηγορία. Μπίλι, μόνο αυτό για να κλείσουμε. Σου αρέσει η Μαρίνα ή του Ολυμπιακού Ιδρυμηνέας? Όχι, δεν σου αρέσει. Να δω την κόμενά σου, ρε φίλε, θέλω. Να δω την κόμενά έχεις, θέλω, ειλικρινά. Η δικιά μου φίλε γυναίκα είναι 79. Α, είσαι παντρεμένος? Ναι, δεν καλά, τώρα τι μου είπες, ρε φίλε, με το ύψος πάει το. Να είναι καλά η γυναίκα σου, έτσι. Η γυναίκα μου είναι παόκι φουλ. Περπατάει και τρεις ζυγοί γύρω της. Μπράβο, μπράβο. Άρα είναι κούκλα, επειδή είναι παόκι είναι κούκλα. Αυτό κουκλάρα είναι, έχεις κανένα πρόβλημα. Περπατάει και τρεις ζυγοί γύρω της και είναι 79, τώρα εσύ... Εγώ λέω ότι αν έρθει η Μαρίνα και σου πει να πάτε για ένα milkshake, θα... Θα την πω αντιγιά, πάνε μόνοι στο κεφνάω στο McDonald's. Προφανώς ακούει τώρα η γυναίκα σου. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Μπάφιλε.
Καλημέρα. Ωραίο. Σιαμό είναι... Αριανό θέλει μήνυμα, διάβασε, το, διάβασε τραγουδιστά κάποια η στιγμή. Η γυναίκα με 79 λέει. Είναι. Ωραία απάντηση. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ούκεν το πολλό το F. Άντε, ρε, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Ωραία παρουσία, όνομα και ομάδα, ωραία φωνή. Φώτης Αριανός, ναι. Από Αλεξάνδρεια, αλλά μένω Τριανδρία. Μάλιστα. Από, ότι ήσουν Άρης κάνει μπαμ, Φώτης από του Γιδά, αλλά μένεις Τριανδρία, σπουδάζεις Φώτη εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τι δύσκολη. Οικονομικός στο Παμάκ. Ναι. Ωραία. Μπράβο ρε Φώτη. Μπράβο. Σ' ακούμε, η φωνή σου αφήνει ελπίδες για υπέροχη παρουσία. Πάμε. Δεν μου λέτε παιδιά, ο Τσαλτίδης στο 2-0 του Μπίσες βαρέκλεισε το ταξίδι για την Τρίπολη. Πιστεύω πως ναι, καλό. Ναι. Ήταν να πάει ο Νικολάξης ο Παδόπουλας στο 2-0 του Ντιέγκο, λέει Νίκο, άσε να πάω εγώ. Καλό, καλό, καλό. Μάρη, θέλω να μου σχολιάσεις λίγο τη χθεσινή διαιτησία στο Αθέας Τρίπολης Άρης. Ο Ευάγγελος Μανούχος, έτσι. Εύκολη ήταν. Ο 30χρονος διαιτητής του Συνδέσμου Διαιτητών Αργολίδας. Νομίζω πως στο πρώτο ημίχρονο δίνει 5-6 φάουλ στην Τρίπολη, επαφή και φάουλ. Υπέρ της Τρίπολης. Υπέρ της Τρίπολης. Και στην, νομίζω σε εμάς, θυμάμαι, δίνει ένα στο ροζ ανύπαρκτο, στο δεύτερο ημίχρονο. Το είδα το μάτς με πολύ προσοχή. Εύκολο παιχνίδι, μου φάνηκε. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά σου λέει εύκολο, αν έχει δώσει σε εύκολο φάουλ τέτοια μικρά ανάποδα. Αυτά τα ναι. Σποράκια που λέμε, εντάξει, όταν δεν έχει χοντρή φάση με την περιοχή. Τώρα... Δεν θυμάμαι, ζητώ συγγνώμη, τώρα αν έχει δώσει ένα, δύο που ανάποδα, εντάξει, okay. Και έδωσε και δύο. Και ένα offside, ο βοηθός εκεί στο πρώτο ημίχρονο δεν ξέρω τι έκανε. Πολύ ωριακό ήταν, ξέρεις ποια φάση λέει. Ναι. Όχι με τον Καλτσά, κάπου στο 32-33, κάπου εκεί. Ποιος φεύγει, και δηλαδή, με τον Καλτσά λέω. Που λένε offside είναι, όχι με τον Καλτσά. Ναι. Την άλλη φάση λέει. Δεν θυμάμαι, το... κάπου στο 32 ήταν Μάριο. Πάντως κίτρινες έχει δώσει. Και οι δύο κίτρινες είναι στον Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Μία στον Νίκο τον Καλτσά, ναι, για το φάουλ στο... που κάνει βουτιά για πέναλτι. Ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι, την δίνει. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι λάθος που τη δίνει. Την είναι, δίνει. Είναι μπροστά, είναι μπροστά. Όχι, εγώ νόμιζα ότι απλά χάνει ισορροπία ο Καλτσάς και πέφτει και λέω είναι άδικο. Αλλά τελικά βουτάει. Σωστή, πολύ σωστή. Και σωστή στον Γιάννη Κότσιρα για το φάουλ στον Τόνσο στο 54. Εντάξει, αυτε... τώρα ένα-δυο. Μπορεί να πάρει κουκούτσια ο γηπεδούχος. Εντάξει. Okay. Θεωρώ χθες για άλλη μια φορά συγκινητικό το Σιώπη. Είναι πολύ ανεβασμένος. Παραπάνω από συγκινητικός, η ασίστ είναι παγκόσμιας κλάσης. Τρέχει για τρία άτομα στο κέντρο Σιώπης. Μπράβο το παιδί. Ναι, ναι. Εξηλαιώνεται δηλαδή, για ό,τι έκανε με πανεπιστήμιο. Βγάζει ασίστ πέφτοντας. Πέφτοντας, ναι, 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 25 ναι. Συρτή. Εξηλαιώνεται, ναι, για όσα έκανε με τον Πανετολικό και. Με τον Πανετολικό και εντάξει, το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό δεν το θεωρώ λάθος. Α, εντάξει, με τον Παναθηναϊκό και. Ναι, ναι, αλλά εξηλαιώνεται, θεωρώ. Στο 0-2 του την κοινή, ποιος ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει μετάλλιο. Εύκολο. Στο 0-2. Ναι. Ποιος ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει μετάλλιο. Πέρα από την ασίστ του Μανώλη του Σιώπη. Έλα, πες το Μάριο. Ποιος. Βαλεντίνος Βλάχος. Κυνηγάει τον Τιγκινί, του κάνει τάκλινγκ, δεν προλαβαίνει, σηκώνεται και δεν αφήνει την μπάλα να βρει δίχτυα. Ναι, 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 ισχύει. Συγκλονιστική προσπάθεια. Μπράβο σε Βαλεντίνο Βλάχο. Ήθελα να πω επίσης πέρα από τον Άρη, το θετικό είναι, ναι, ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, ακολουθεί το πρόγραμμά μας. Ναι. Δηλαδή, ναι, τι εννοώ, παίζουμε με τα Γιάννα. Αυτό κάποιες φορές μπορεί να είναι καλό και κάποιες άσχημο, ξέρεις, ε. Ναι, αλλά. Μέχρι στιγμής νικάμε τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα μετά θέλουν βαθμούς με τον Παναθηναϊκό. Νικάνε τον Παναθηναϊκό. Τώρα νικάμε την Τρίπολη. Πάλι ο Παναθηναϊκός, η Τρίπολη με τον Παναθηναϊκό θα σκυλιάσει γιατί θέλει βαθμούς. Αν γίνει το ίδιο με τον Πανιόνιο, ο Παναθηναϊκός την έχει τώρα πολύ δύσκολα. Ναι. Ωραία, Φώτη. Μια ερώτηση, Φώτη. Τι έτος είσαι, Τρίτο έτος. Έχεις ελπίδες για πτυχίο. Έφυγε ο Ράπτης από εκεί. Ο Ράπτης. Ναι. Στο οικονομικό είναι. Στο οικονομικό δεν ήτανε. Που έκοβε βέρτα. Δεν έχουμε κάποιο ράπτη καθηγητή. Καλά, εντάξει. Σε ξεγέλασε η γκόμενα, σε δουλεύει. Φώτη, να είσαι καλά, να σε ακούμε πιο συχνά. Επόμενη γραμμή και τελευταία για το μισάωρο. Τελευταία για το μισάωρο γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημερίζουμε κύριο Βασίλη, ο παδό του Ηρακλέους. Καλημέρα κύριε Βασίλη. Συγχαρητήρια για τις νίκες των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής δεν νίκησε. Εν αρχή. Ναι. Κέρδισε η Καλαμαριά, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, ναι. Ο Απόλλων Άρα, Πόντου, έτσι, όχι Καλαμαριά, είναι δεν είναι ομάδα. Είναι Απόλλων Καλαμαριάς. Θυμώνουν ήταν, είναι και θα είναι Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι. Δεν μιλάτε Καλαμαριά σκέτο, ναι, είναι προσβλητικό. Όσον αφορά τον Γενοφανή Αστέρα στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της πατρίδος μας. Δεν είναι Γενοφανή, το 31 ιδρύθηκε.
ως εμφάνιση... Ως ποδοσφαιρική δύναμη λέτε. Ναι, ναι. Αστέρα Τρίπολης ναι. Και είναι καινοφανής, ναι. Με περίεργες διοικητικές συνθέσεις. Εντάξει. Έθεν και κήθεν. Είναι καινοφανής. Ξέρετε ποια ομάδα θέλουν να πάρουν οι Μπάκος Καϊμενάκης? Για ποια ομάδα όχι. Πήγανε? Όχι. Για το Παναρκαδικό. Απλά τους ζήτησαν τα άντερά τους ή του Παναρκαδικού. Θα ήταν τώρα όλοι οι Πελοπόννησος μπλε και θα ήταν κόκκινοι άσπροι. Δεν είναι ότι ο Ηρακλής από εκεί μέσα έκανε τη μεγαλύτερη του νίκη. Είναι ότι εκτός από ένα αγώνα κυπέλλου με προπονητή του Κατσαβάκη που χάσαμε 2-1, δεν κέρδισαν ποτέ στο εθνικό πρωτάθλημα. Σωστό, βέβαια, ναι. Ποιος δεν κέρδισε? Ο Αστέρας, ποτέ. Και επειδή η παραποίηση των γεγονότων και των στοιχείων είναι σύνηθες φαινόμενο. Και ίδιο του Τσαλτίδη. Από το ψευτοκαλισθένη ακόμη μέχρι σήμερα. Ναι. Έχω να πω για τους αγαπητούς φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι αυτό το πράγμα το είπε ο Μυτιλινέος ζωντανά στην τελευταία συνέντευξη όταν έγινε το έσχος στον Όφη. Ναι. Και αποφάσισε να παρατήσει τον Ηρακλή. Ναι. Όταν δημοσιογράφος της πόλης τον ερώτησε ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ. Είναι καταγεγραμμένο στη συνέντευξη και χαμογελώντας πικρά σηκώθηκε, δίπλωσε τα χαρτιά του πριν φύγει και λέει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι δύο μεταχρονολογημένες διαμαρτυρόμενες επιταγές. Έχουνε τελειώσει. Ύστερα από δύο χρόνια όλη η Ελλάδα σύσσιμος έκλαιγε το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή άνοιξε η τράπεζα για να πάρθει εγγυητική. Και ύστερα από δύο χρόνια από αυτό το γεγονός διαλύθηκε η ΑΕΚ με τη δικέφαλος ΑΕ. Μπροστά κοίτα γεωμητρική. Άρα πίεσης πολιτική υπήρξε στον άντρα. Επειδή τότε αν θυμίστε είχε προσπαθήσει για πρώτη φορά να πάρει την Έλβο που στην αρχή δεν του τη δώσανε. Ναι. Δηλαδή ο Ηρακλής βρήκε προσκόμματα μέσα από την πόλη. Απλά επειδή οι Ηρακλειδείς οι οποίοι ασχολούνται τότε με την ομάδα δεν είχαν ποτέ δίπλα τους ένα άνθρωπο θερέφωνο να βομβαρδίζει τα αυτιά και τα μάτια των τηλεθεατών και των ακροατών ούτως ώστε να τον κάνει μόδα. Και εκεί ήταν το λάθος του Ηρακλέους, οι δημόσιες σχέσεις. Ναι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή την κατάντια που είναι σήμερα. Ένα Υπουργείο Οικονομικών πέρα και μακριά από τον αθλητισμό να θέλει την διάλυση του σωματείου. Αυτό δεν ξανάγινε πουθενά. Ούτε ο Αμίν Νταντά το έκανε. Διότι το σωματείο δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Εκπροσωπεί εμένα και το Μάριο επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε δύο Ηρακλειδείς και εκπροσωπεί την ιδέα που εκπροσωπούμε. Όχι τίτλους, όχι παλικαριές και ντου. Όπως όταν ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί τις μούσες. Τις τέχνες και τα γράμματα. Ναι, αυτό που είναι ιερή σήμερα οι Ηρακλειδείς το ξεχάσανε. Ναι, σωστό, σωστό, ναι. Κύριε Αυτά Βασίλη, ήθελα να σας πω, συγγνώμη για όποιον στεναχωρώ. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σημερινή σας παρουσία μάθημα ηθικής και ποδοσφαίρου και αλήθειας. Εύχομαι το καλύτερο. Αφιερωμένο καλύτερο. Στον οπαδό του ΠΑΟΚ που δεν λέει ποτέ το όνομά του, τον πρώτο που πήρε. Όχι το... Γιατί η επιφανειακή, η επιδερμική αλήθεια είναι η ισχυρότερη αλήθεια. Η ισχυρότερη μορφή αλήθειας είναι η επιδερμική αλήθεια. Ακριβώς. Αυτό ότι ο Μυτιλινέος είχε πει πομετάνιωσα που δεν πήρα τον ΠΑΟΚ. Αυτό υπάρχει πότε έγινε... αυτή η συνέντευξη επειδή τότε ήταν η ΕΡΤ και υπάρχουν αυτά στα κανάλια μπορούν να τη βρουν τώρα εύκολα και με την ψηφιοποίηση και με τα άλλα. Το ξέρω. Ωραία κύριε Βασίλη. Ωραία κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Να είστε την καλά. Καλημέρα μου να έχετε καλή συνέχεια και Παναγία σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Διάβασε μήνυμα για να τραγουδήσω κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα. Δύο μηνύματα Θωμάς Τόντον. Τι έγιναν τα μωρά του Δόνη, παρένθεση, μαυρομάτης, μωρό με κροτάφους, κλείνει παρένθεση, άντε τώρα να εκδικάσουμε και καμιά προσφυγούλα εκεί στα δικαστήρια. Ριναλντι και Στράμα αναμένουν, έτσι, Ριναλντι και Στραματσόνι για τον καλό Παναθηναϊκό και φυσικά με διορθώνει, εγκληματικό λάθος δικό μου ζητώ, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, Παναρκαδικός πράσινα φοράει ρε Ασλαμά, θα στείλω Γιώργα Ρουορφανίδη να σου κάνει sliding tackle. Καλημερίζουμε Γιώργο Ορφανίδη, τον οποίο θέλω να το συναντήσω οπωσδήποτε. Πολλά πρωινά μας ακούει. Γιώργο, δύναμη, κουράγιο. Η παρουσία σου συνέχεια στα του Ηρακλή είναι συγκλονιστική, χωρίς να είσαι άμεσα εκεί. Παπαδόπουλας, διαβάζω πρώτο του 501 και μετά διαβάζει το 233. Ναι, εσύ. Το 233. Ναι. Ο 543 για την Πόρτο λέει. Και όμως, επειδή δήλωσε παντός Πόρτο, είχα Φαλκάο, Κουαρέσμα, Χουλκ, Μουτίνιο, Πέπε, Σάντρο,
Χάμες, Ντανίλο, Ντεφούρ και πήρα και Τσουλού. Γλυκό μου πασχαλινό αυγό. Καλημέρα, αγοράκια μου. Μπορεί να είναι Πόρτο, ναι, εντάξει. Εγώ. Δεν αμφισβητεί ότι είσαι Πόρτο. Δεν αμφισβητεί. Δεν ξέρει κάποιον που να είναι Πόρτο. Ούτε αυτά όλα που λες. Ούτε όλα αυτά που λες. Έτσι. Απλά δεν ξέρει άτομο να είναι Πόρτο. Παράδειγμα, Stoke City ξέρω. Rochdale ξέρω. Δεν ξέρω Πόρτο. Ο Ράπτης ήταν στο Απηθή. Στο Απηθή ήταν, όχι στο Μακεδονίας. Γκασμά Παναγιώτη. Αλλά πάω ξύ, δεν είσαι καλά, ρε φίλε. Εντάξει, μπερδέψα τη σχολή, ρε φίλε. Το λέει. Υπήρχε αυτός, δεν παίρνει μάθημα, να ξέρει. Ε. Ναι. Δεν το μάθημα. Λέει, να μην το. Να Παναγιώτη, ναι. Ακουστεί λίγο. Ναι. Ο 974, έτσι. Πάω ξύ είναι. Ναι, πάω ξύ είναι, βέβαια. Βαγγέλα, Βαγγέλα, Βαγγέλα. Α τον Ηρακλή και στην Αριανάρα, έλα. Α την Γριούλα και στην Αριανάρα, έλα. Βάλε μυαλό, καλό μου παλικάρι. Έλα να πάρουμε πρωτάθλημα στον Άρη. Έλα να πάρουμε πρωτάθλημα στον Άρη. Έτσι λέει ο Σιαμόζα. Σύνθημά μας την εποχή με τη Λινέου. Αμα, λέει ο Σιαμόζα, το θυμάμαι. Να, Γεργιανή. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές. Πάμε προς, οδεύουμε προς το φινάλε, όπως λέτε, συμμορφωμένη της εκπομπής. Τρόικα, εδώ πέρα με Μάριο Σλαμά και Χρήστο Κιώση. Μαζί μας έχουμε το βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης. 4 ευρουλάκια συν 2 με 4 ευρώ τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Πού στο βυθό, Αγνώστου Στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76. Μαζί μας έχουμε και το ψητοπολείο. Μπε στο ψητό. Λαχταριστά μπεργεράκια. Δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών, πανεύκολο σημείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram και να βρείτε το Best στο ψητό, το ψητοπολείο. Όποιος θέλει καλή, ανοιχτά 2310 287 και 3 οκτάρια, περιμένει ήδη μία γραμμή. Και όποιος θέλει σχολιάζει, το κάθε λογικός Παναθηναϊκός χάρηκε σήμερα για την νίκη του ΠΑΟΚ την Κυριακή, εννοούσε ο φίλος στη Μαρμίτα. Δήμαρχος το 85, ο Θεοχάρης Μαναβής, δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ και κάτι αντίστοιχο με τον Γιάννη Μπουτάρη, που το υπενθύμησε σήμερα ο Σπύρος ο Πέγκας, ο αντιδήμαρχος, με ανάρτησή του. Ο Σπύρος Πέγκας είναι στα σχετικά του. Τη εξωτερική πολιτική, τη πόλη, τουρισμού κτλ. Ναι. Τον καλημερίζουμε. Και τελευταίο πρωτάθλημα, σχόλιο φίλου ακροατή, το πήρανε με το Πασόκ και το φετινό με Πασόκ το παίρνουν. Όποιος θέλει, τα σχολιάζει. Εδώ είμαστε με Γκασμά Παναγιώτη. Διάβασε 501. Ο 974 το λέει αυτό. Του. 501. Αριανέ προχθές. Αριανέ προχθές πριν το ματς, στο όλε με το τύμπανο στο κέντρο και ο Χριστός στο Ρίο συμμετείχε. Στο τέλος. Τα σήκωσε ψηλά, αλλά Πάμπλο Γκαρσία, λέει ο 501. Και εμείς πάμε στη γραμμή που περιμένει. Καλημέρα. 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 Oh. Γεια σου Μαρέ και Παναγιώτη, Ανδρέας είμαι. Καλώς τον Άντρη. Ο Σωτήρης είναι στην κονσόλα. Όχι ο Χρήστος Κιώσης. Όχι ο Χρήστος Κιώσης. Thanks God. Εντάξει, thanks God. Καλημέρα και στο καλημερίζουμε παιδί, Ανδρέα, ο παδό. Ναι. Καλημερίζουμε, καλημερίζουμε Ανδρέα, ο παδό του ΠΑΟΚ, να ξέρει ο κόσμος από την ανάληψη. Πάμε. Ναι. Αυτό για το πρωτάθλημα του 85, ναι. Όποιος, θα μου πεις θα πούνε άλλο, όποιος έχει έστω η μοναδική αμφισβητούμενη φάση ήταν, θα το ξέρει ο... Πάω κάκ με τον Μαύρο. Πάω Ολυμπιακός ένα πέναλτι με το Μέγα που κρέμισε στον μια διεκδίκηση για κεφαλιά ο Παπαγγελίτη τον Κωστικό, η μοναδική αμφισβητούμενη φάση. Τώρα ο Κίμωνας Κουλούρης που πολιτεύεται στην Αθήνα. Και τη μια δηλώνει όταν κυκλοφόρησαν τα μόνα στο δακτύλιο ΑΕΚ και τα ζυγά στο Παναθηναϊκό. Σταμάτα το αστείο επιχείρημα. Σταμάτα το αστείο επιχείρημα. Τι σχέση έχει το Κουλούρης στην Αθήνα. Κινούσε τα νήματα εκλογικά σε όλη την Ελλάδα. Τι είπες τώρα. Λένε ότι ο Κουλούρης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αυτός που είναι υπεύθυνος της εκλογικής του γραμμής. Δεν ξέρει ότι στη Μακεδονία χάνει το Μακεδονικό. Επίσης, μιλάμε για μια εποχή, Αντρέα, επειδή την έζησα, έτσι. Ξέρεις τι ηλικία έχω. Το ξέρεις. Ναι, 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 ξέρω. Σε περνάω περίπου 15 χρόνια. Μπράβο και καλά μπράβο. Κάνεις. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Έχουμε δει, έχουμε εικόνα από όλα τα μάτς. Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟ, Κυρακλή, ΑΕΚ. Ψάξε βρέστα. Έχουμε εικόνα από όλα τα μάτς. Και λες ότι υπάρχει μόνο μία φάση. Εδώ μία πέρα φάση, σήμερα διηλίζουμε τον κόνοπα. Εδώ χθες ο άλλος μας είπε για το offside του Νίκου του Καλτσά που είναι 2 εκατοστά ή δεν είναι. Διηλίζουμε τον κόνοπα. Ολόκληρο πρωτάθλημα τότε, το έχεις δει εσύ όλα, ξέρεις τι έγινε. Ναι, ναι, ναι.
Πας καλά, ρε Σιάντρε. Ναι, πάει πολύ καλά, ρε Μαρή. Μην αφήσει το 85 πρωτάθλημα, ρε φίλε. Άλλο βρε αυτό. Τι άλλο αυτό. Άλλο όταν μου λες το διεκδικού του Ηρακλή και ο Ηρακλή, ρε φίλε, ποτέ δεν ήταν στην πρώτη τετράδα. Βρε, άλλο του λέω, Παναγιώτη μου. Εντάξει, αντί καλά. Άλλο του. Πώς δεν ήταν στην πρώτη τετράδα. Δεν ήταν στην πρώτη τετράδα ποτέ, φίλε. Πώς ποτέ. Πέμπτο βγήκε, ρε φίλε. Και από την αρχή μέχρι το τέλο τη χρονιά ήταν πρωταθλητέ και μπορεί να βγει πέντε βαθμού διαφορά από τον Παναθηναϊκό, ρε. Το Νοέμβριο τι ήταν ο Ηρακλή. Τέταρτο πέμπτο ήταν, ρε Μάρια. Α, το κάνει τώρα τέταρτο. Τέταρτο πέμπτο ήταν. Σου λέω ποτέ δεν πλησιάσε, ρε φίλε. Μα τι μου λε, Τι σου λέω. Πουταλτή και μόνο βγήκαμε πέντε βαθμού διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι. Δεύτερο. Το θέμα είναι. Τι λε, ρε. Με τον Παναθηναϊκό πέσαι το πέρα το 2-2. Πέντε βαθμού διαφορά είχαμε τον Παναθηναϊκό όταν τελείωσε ο πρώτο γύρο. Πώ θα το πω διαφορετικά. Εγώ στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό εδώ τι διαφορά έχω. Το 2-2 είναι άλλη χρονιά, Μάρι. Αυτό σου λέω. Είναι το 1984. Μα πέρα. Μιλάω για άλλη χρονιά. Εσύ μιλήσεις για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Α, τώρα. Με τα δοκάρια. Αλλού λέω στον αντρέα τώρα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει εικόνα από όλα τα μάτς, όλων των διεκδικητών. Όλα, και το αφιέρωμα έχω με τα χαιτικά χαλιά της αθλητικής. Παλικάρι μου, τι μου λες. Αντρέα με ακούς, τι λες, καταλαβαίνεις. Το 85, παράδειγμα, έχεις δει αν δεν κόβουνε δύο μη offside του Παναθηναϊκού. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ ο Παναθηναϊκός που ήταν ο βασικός μας διώκτης. Μα δεν είναι εποσιακό, αγόρι μου, τότε με ιντερνετ και με αυτά που γίνεται με διαμαρτυρίες χαμός. Να δεν σου πω ότι το πήραμε γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη πορεία και δεν χωρούσε να αυτό το δέχομαι. Παλικάρι μου, λες τώρα κάτι παράλογο. Λες κάτι παράλογο. Όχι, δεν, πού το βλέπεις το παράλογο. Ξέρεις αν έχει κοπεί ένα offside, παράδειγμα, Βέρεια Παναθηναϊκός στο 13ο λεπτό. Δεν διαμαρτυρήθηκε, σου λέω. Αφού ο πατέρας μου τότε ήταν τόσο ενθουσιασμένος και λέει δεν μεταδίδουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Τώρα τρία λεπτά. Μα αυτό σου λέει, ούτε καν δίλεπτα δεν είσαι. Μιλάμε, λέει ο πατέρας μου, αν μεταδίδουν δεν λέει όλα τα μάτια τηλεοπτικά. Ναι, ρε Μάρε, μου, σας πω κάτι. Μπορεί και κάποιος να παοξίσει σου πει το 82. Το 82 πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα και εσύ να του πεις, ξέρεις τι, γιατί ρε φίλε, έχεις όλες τις φάσεις. Μα αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, εκεί γινόμαστε όμως γραφικοί όμως. Μα σου λέω. Μα γραφικό είναι τώρα να λέει υποστηρίζουμε, ρε Χρήστο. Τι μου λένε, καταλαβαίνεις. Αυτή την ειλικρίνεια που έχω αυτή τη στιγμή. Βρε παλικάρι μου, την έχεις. Βρε αγόρι μου, την έχεις. Σου κάνω μια ερώτηση. Ρε εσύ, Χρήστο, κλείστο λίγο. Πώς κάνεις μονόλογο. Καλά λέει ο Ζαγόρας. Σε άκουσα και χθες ο Ζαγόρα. Μην κάνεις μονόλογο. Σε ακούω, λες. Ηρέμησε. Παράδειγμα, πάρε ένα μάτς, άσε έξω ΠΑΟΚ, άσε έξω Ηρακλή, άσε έξω Άρη. Το 85 εκείνη τη χρονιά. Όφι Παναθηναϊκός. Όφι Βέρεια. Έχεις ξέρει στο μάτς εκείνο γενικά αν υπάρχει αδικία. Πού να ακουστεί η αδικία. Δεν υπήρχε τότε πληκτρολόγιο που τώρα μπαίνει ο καθένας και λέει ό,τι παπαριά θέλει. Ναι, Μάρε, παρακολουθούσα τον ΠΑΟΚ και την πορεία του Παναθηναϊκού. Πέφτασε μέχρι με τον Λίβερπουλ. Μπράβο! Και σου κάνω. Τα έχω δει πιο καλά από σένα, γόρι μου. Τα έχω δει. Τα έχω δει. Η σφαγή στο Άνφιλ την ξέρω. Η σφαγή στο Άνφιλ την ξέρω. Την ξέρω. Ερώτηση! Που δεν ήταν ο Σάιτ, πώς το θυμάμαι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό χαίρομαι πολύ. Είναι μια κραυγαλαία φάση σε ημιτελικό πρωτάθλημα. Ρε, Αντρέα, σταμάτα, απάντησε μου λίγο. Ναι, μην ηρέμησε. Τη χρονιά εκείνη. Ναι. Παναθηναϊκός Πανιώνιος Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός, το ξέρεις. Στο ΆΚΑ παίζω. Όχι, αλλά. Παράδειγμα, ναι, λέω ρε Παναγιώτη. Ναι. Στο ΆΚΑ. Ναι, τον Παναθηναϊκό ξέρεις ότι το στέρισε το πρωτάθλημα. Μας πήγε κόψη και εμάς. Ο πυρικός του Βασίλη Δανίλ. Πρώτη λεφτά αγωνιστική ήταν αυτό, ρε παιδιά. Στην κολονία. Είναι η μεγαλύτερη, το καλύτερο ούτε. Ανδρέα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Άλλο πράγμα σου λέει. Αλλά και αυτό που λες ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει το μυαλό του στην Ευρώπη είναι άλλο ψέμα το οποίο εντέχνως το κάνουν κάποιοι. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε ομίλους τότε. Έπαιξε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Μάρτιο ξανά. Άιντε, αυτό ήταν. Εγώ ήθελα να πάρω να συγχαρώ τον Μάριο που είπε για το Μυτιλινέο αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Είχε πει βασικά ο κύριος Βασίλης είπε πολύ ωραία πράγματα. Είχε πει κάποτε ο Μυτιλινέος ότι κόψε ρε παιδιά, λέει, διαρκείας περισσότερα όσο και ο ΠΑΟΚ. Και του λέει ένας φτιαγμένος, του λέει, μη μου μιλάς για ΠΑΟΚ σε αυτή την αίθουσα να πούμε, δεν θα ακούγεται το όνομα της ομάδας. Και του λέει, μη τη λέω σε επιλέξει. Εσύ λέει, ποιος είσαι να βγούμε, λέει, θα μου πεις, λέει, τι θα κάνω. Εμένα δεν μου λέει ούτε η γυναίκα μου τι να κάνω. Άκου να σου πω κάτι γι' αυτό. Να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Να πω κάτι γι' αυτό. Ναι, το θυμάσαι το συμβάνει. Να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Πάνω σε αυτό. Ο επιχειρηματίας προσφέρει. Ναι, εντάξει. Αυτό όταν το ακούω. Ήρθα, πάρτε εισιτήρια, πρόσφερε. Το μαγαζί προσφέρει πρώτα. Σε ένα μαγαζί που βλέπουμε μάτς τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες δεν είχε τόστ. Εμένα ο θείος με το πήραν τώρα κάποιοι άλλοι, το πήραν τώρα κάποιοι άλλοι, το πήραν τώρα κάποιοι άλλοι και έχουν πέντε διαφορετικά πράγματα να φας.
ο επιχειρηματίας προσφέρει. Βέβαια. Δεν θα πάρει εισιτήρια ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Θα προσφέρει ο επιχειρηματίας για να πάρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν στη United, όταν ήρθανε οι Glazer, δεν είπανε πάρτε εισιτήρια. Τους είπε ο κόσμος στη United, φέρτε μου παίκτες. Να δω star players. Όχι να βλέπω την τρίτη αλλαγή της Blackburn. Σου φέρω με τη Λινέο στον Κυράσα, ναι, που έκανε την καλύτερη χρονιά με τον Παναθηναϊκό 99-2000, ναι, ναι, που κάνανε τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμό. Ναι. Σου έφερε το δεξί βάξ της Εθνικής Ισπανίας, ναι, το στο Euro το 96, τον Ινσούε. Τον Ινσούε, το ναι, θυμάσαι αυτό. Τον Ινσούε, ναι. Οι αυτό, μεταγραφές ναι, του Ηρακλείου που έφερε συγκεκριμένα για την ομάδα, δηλαδή ένας παίκτης μπορεί να πάει σε λιγότερα χρήματα αρκεί η ομάδα να είναι και πιο περισσότερες φιλοδοξίες και στόχους. Ναι. Σου έφερε ότι μπορούσε καλύτερο με τη Λινέο. Δεν αυτός την υφέρει. Ναι. Oh, έχεις παράπονο, δηλαδή ήθελε να σου φέρει μεγαλύτερα ονόματα. Ναι. Ορίστε. Και ήθελες, απαιτούσες από το με τη Λινέο να σου φέρει μεγαλύτερα ονόματα. Ναι, φίλε, ο οπαδός, ξέρεις τι θέλει. Δηλαδή τώρα ναι, αν φέρει ο Σαββίδης δύο διεθνείς Βραζιλιάνους, ο Παοξής... Ωραία, Αντρέα, ναι, περιμένει άλλος Χρήστο. Όχι, ναι, ωραία, ωραία. Εντάξει, θα ναι, 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 Αντρέα, λίγο να κάνουμε ναι, διάλογο, ρε εσύ. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, το ξέρω ότι είμαι χυμαρόδης. Δεν ξέρω αν είσαι χυμαρόδης ή ποταμόδης. Ναι, εντάξει ρε φίλε. Ο οπαδός πάντα θέλει παραπάνω. Έτσι. Ο Ηρακλής, επειδή μετά την ομάδα αρχών του 70, την ομάδα τέλη 70 και την ομάδα του 80, που έχοντας Θεός χωρέσει τον Πέτρο. Καραΐσκον, Ευρώ Λαβαδάμου, Παπαϊωάννου. Χρήστο, κλείστον. Είναι προσβολή στον παραγωγό. Δεν θα πω στον άνθρωπο, στον παραγωγό. Δικαιώνεις τον Ζαγόρα χθες το μεσημέρι. Πήγα να πω ότι έχει λίγο άδικο Ζαγόρα. Ζητώ συγγνώμη του Ζαγόρα. Χίλια δίκια. Ο Ηρακλής είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Δεκαετία του 80 έχοντας απίστευτη ομάδα και τον πιο πασοκικό πρόεδρο από όλους, ο πρόεδρός του, Θεός χωρέστον, στην κηδεία του πήγα και κάποιοι με κράξανε. Εγώ πήγα στην κηδεία του, γιατί μπήκαν στο χώμα 15 χρόνια ιστορίας του Ηρακλή. Στην κηδεία του πήγα. Το μεγάλο παράπονο ήταν ότι δεν έδωσε από την πίτα που πήρε ως επιχειρηματίας ένα κομμάτι στον Ηρακλή. Είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Στον ΠΑΟΚ θα άκουγε 1.000.000 κατάρες. Πασοκικός πρόεδρος στον ΠΑΟΚ να μην έδινε στον ΠΑΟΚ ένα κομμάτι από την πίτα, με το δίκιο τους υπαοξίδες θα στέλναν 1.000.000 κατάρες. Δεν το καταργέμαι. Θεός χωρέστον εκεί που είναι. Μεγάλο παράπονο του Ηρακλειδέα. Και δεν προστάτευε την ομάδα και σε άλλες καταστάσεις. Από άλλες. Ο πρόεδρος από άλλες καταστάσεις. Να, αν η σύνταξη είναι αυτή, ναι, Παναγιώτη. Η δουλειά του προέδρου είναι να προστατεύει το επιχειρηματία, το μαγαζί του. Πάρα πολύ απλά. Έτσι. Οπότε ο Ηρακλής ήταν πολύ ειδικών συνθήκων ομάδα. Πάρα πολύ ειδικών συνθήκων ομάδα. Εντάξει. Αυτό είναι, Αντρέα. Αυτό είναι. Δηλαδή, με τους παίκτες που είπες, δηλαδή ουέ και αλίμονο το ότι δεν πήρε δύο κύπρα και ένα πρωτάθλημα. Με την ομάδα εκείνη εκεί, που είδαμε μπάλα αδιανόητη. Δηλαδή τώρα χθες ψάχνουμε την πάσα του Σιώπη και λέμε τι πάσα κάνει ο Μανώλης ο Σιώπης, να είναι καλά το παιδί. Τέτοιες πάσες από τα χαφ του Ηρακλή βλέπαμε 5 σε κάθε ημίχρονο. 5 σε κάθε ημίχρονο. Θυμάμαι να περιμένουμε απ' έξω τον Λάκη Παπαϊωάννου, και του το έχω πει, για να τον κράξουμε για ένα μάτς με Απόλλωνα Σμύρνης που λέγει 2-0 και ο Ηρακλής φτιάχνει σύνολο 6 φάσεις. Και του λέμε γιατί δεν παίξατε σήμερα. Και λένε παιδιά πάτε καλά, νικήσαμε 2-0, κάναμε 5-6 κλασικές, τι θέλατε 30. Λοιπόν, έτσι για να κλείνουμε, Παναγιώτη. Ωραία, αύριο πάλι οι δυο μας, έτσι. Αύριο πάλι θα είμαστε οι δυο μας. Έχουμε κουιζάκι, έχουμε τρελά Τετάρτη, θέματα. Καμιά συναυλία, κάτι είχε Τετάρτη. Αύριο δίνουμε για Jeff Tate, λαϊβάρα, έτσι. Αύριο προσκλήσεις για Jeff Tate, τεράστιο live. Queen's Reich, επαιτειακό άλμπουμ, Operation Might Crime, αύριο αυτά και για Άρης Πανιώνιος. Και έξτρα κουιζάκι και πολύ ωραία πικάντικα θεματάκια. Αδέρφια, keep on fucking rocking.